Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε 2.30 με 4.30, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα είναι Παρασκευή. Για μας καλό είναι αυτό. Καλό είναι γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και έτσι θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε κάποιες ανάσες. Εδώ είμαστε λοιπόν με την εκπομπή Αναλυτής, μια εκπομπή που είναι μέσα από το ένα channel για όλη την Βορειοανατολική Μακεδονία, Θράκη, για όλη την Ελλάδα, μέσω της COSMOTE TV και βέβαια και για πολλές χώρες του εξωτερικού που μας παρακολουθείτε πάντοτε και χαιρόμαστε γι' αυτό ιδιαιτέρως. Σήμερα, τι να σας πω σήμερα, το τι έχουμε, εγώ θα σας πω και τι δεν έχουμε. Συνεπώς, εσείς τη δουλειά σας την ξέρετε, καθίστε αναπαυτικά, στην πολυθρόνα, στον καναπέ, παρακολουθήστε την εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος. Σίγουρα στο τέλος θα βγείτε κερδισμένοι ή μάλλον θα βγούμε κερδισμένοι, διότι είπαμε ότι αυτή η εκπομπή ασχολείται με την καθημερινότητα, ασχολείται με ό,τι έχει να κάνει με αυτά που κάνουν τη ζωή μας δυσκολότερη. Και δεν αφορά μόνο το Δήμο Καβάλας, αφορά και το Δήμο Θάσου και το Δήμο Παγκαίου και το Δήμο Νέστου και τους περιφερειακούς δήμους, εάν και εφόσον υπάρχει θέληση σε όλους εσάς να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε κάποια φωτογραφία, κάποιο βίντεο στις σελίδες μας, πρώτο θέμα, Αναλυτής, 90 λεπτά Σαββατοκυριακό. Τρεις σελίδες υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Σε όλες αυτές μπορείτε να μας στείλετε το οτιδήποτε. Λοιπόν, επειδή όμως ο χρόνος κυριολεκτικά δεν μας φτάνει, παρότι είναι 2 ώρες, δεν θα πω περισσότερα πράγματα, το τηλέφωνο είναι γνωστό. 2 τηλεφωνικές γραμμές υπάρχουν. Εάν και εφόσον, συγγνώμη, θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Με λύπη μου διαπιστώνω, από χτες το έχω διαπιστώσει βέβαια, το διάβασα, ότι μία ακόμη συντοπίτησα, καβαλιώτησα, ηλικιωμένη κυρία, ηλικιωμένη αλλά όχι στα βαθιά γεράματα των 90+, αλλά μόλις στα 75. Για μια ακόμη φορά έπεσε θύμα απατεώνων και της φάγανε 25.000 ευρώ. Ρε παιδιά, ήμαρτον. Ήμαρτον, δηλαδή θα φτάσω στο σημείο να πω καλά να πάθει. Δεν θα το πω βέβαια, γιατί σίγουρα είναι κρίμα να χαθούν τόσα λεφτά, αλλά πόσες φορές έχουμε πει, δηλαδή, σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο μέσα στη νύχτα, μέσα στο ξέρω εγώ, και σας λέει: ξέρετε, το παιδί σας αυτό έπαιζε ένα τροχαίο ατύχημα και σκότωσε έναν άνθρωπο και είναι στην αστυνομία. Και αν δεν δώσετε, ξέρω εγώ. Και μάλιστα μιλάμε για λεφτά, ρε παιδιά. Το έχουν μάθει δηλαδή οι απατεώνες το πείμα και ζητάνε πολλά λεφτά. Τη ζητήσαν 30.000 και έδωσε τα 25. Πώς πας και δεν είσαι 25.000, καλή μου κυρία. 25.000. Άντε να σου ζητήσει 200, 300, 500, λες, εντάξει. Μπορεί και να τα δώσω προκειμένου να γλιτώσω το παιδί μου, αφού δεν θες να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά 25.000 ευρώ πας και παραδίδεις σε κάποιο άγνωστο άτομο γιατί το παιδί σου είναι στην αστυνομία και γιατί θα πάει φυλακή και εσύ αυτό. Πάρε Χριστιανή μου ένα τηλέφωνο. Πάρε ένα τηλέφωνο στο 100. Το 100. Μην μου πει κανείς τι νούμερο έχει το 100, όπως του κούγια γυναίκα κάποτε. Εντάξει. Λοιπόν, πάρε το 100 ένα τηλέφωνο και πες, ξέρεις, το κοιτώ. Συμβαίνει. Μου λένε ότι το παιδί μου αυτό. Τι συμβαίνει. Πάρε ένα άλλο παιδί σου, πάρε ένα γείτονα, ένα συμπέθερο, το κουμπάρο το φελέκι μου μέσα. Δηλαδή, πώς πας και δίνεις 25.000. Έτσι, γιατί σου είπε ότι ξέρεις αυτό και αυτό. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Είναι αμαρτία από το Θεό να χάνονται τόσα λεφτά μέσα σε λίγα λεπτά. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας. Κλείστε το τηλέφωνο που σας πήρανε. Χαλαρώστε, συγκεντρωθείτε. Λίγο και πείτε τώρα, τι άκουσα τώρα. Είπαν αυτό. Για να πάρω, ας πούμε, τον Κώστα, τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Θανάση. Το 100. 100. Πάρε τηλέφωνο. Πες στο 100. Παιδιά, το και το συμβαίνει. Είμαι η τάδε η κυρία. Λοιπόν, πώς πας και δίνεις 25.000. 25.000 ευρώ. Ήμαρτον, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Να τα λέμε, να τα ξαναλέμε αυτά τα πράγματα. Αλλά. Μπα. Λοιπόν. Πάρτε μου λίγο τον αντιδήμαρχο, παρακαλώ πολύ, τον συνάδελφο το Μάκη, λέω, τον αντιδήμαρχο Θάσου, τον κύριο Πυρίνα. Να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει
Ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και θα ακούσετε σε λίγο τι ακριβώς είναι αυτό. Θυμάστε όταν είχαμε τις αγελάδες εκεί στο Χαλκερό που βγαίνανε ανεξέλεγκτα στον δρόμο και είχαμε και τροχαία δυστυχήματα και μάλιστα είχε χάσει τη ζωή της και μια γυναίκα και ένας ακόμα άνθρωπος με τις αγελάδες που βγαίνανε στον δρόμο. Το θυμάστε, το θυμάστε. Έτσι λοιπόν την εικόνα αυτή την αντικατέστησαν με κατσίκια τώρα και σκυλιά, αλλά κυρίως κατσίκια, τα οποία κατσίκια στη Θάσο δεν ανήκουν σε κανέναν. Ξέρετε, γίνεται διασταύρωση τα ημέρα με κάποια άγρια που υπάρχουν και έχει γεμίσει ο τόπος κατσίκια. Δηλαδή και άμα πας στη Θάσο, ας πούμε, αν τα βρίσκεις ένα για να το βάλεις στο... Ναι. Λοιπόν, και... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα και κυρίως καλοκαιρινούς μήνες που, ξέρετε, το νησί από 10.000 κατοίκους πάει στους 100 και πλέον. Οπότε είναι ένα ζήτημα και μάλιστα ένα σοβαρό ζήτημα. Τώρα, περισσότερα για αυτό το θέμα, επειδή μας το καταγγείλατε εσείς από τη Θάσο, θα μας πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος έχει μια σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, το γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πυρήνας, ο οποίος είναι πολιτικής προστασίας του Δήμου Θάσου. Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, Άγγελε, τι κάνεις? Καλά είμαι, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, αγαπητέ φίλε Τάσο. Κάνα ψαράκι βγάζουμε, Τάσο μου, κάνα ψαράκι. Βγάζουμε. Πού και πού. Έχει, όταν έτσι. Μας αφήνει η δουλειά και πηγαίνουμε, βγάζουμε. Γιατί το κυρίως επάγγελμα, μην το ξεχνάμε, ότι είναι το ψάρι. Αλλιεύση είναι το κύριο μου επάγγελμα. Αλλιεύση. Έτσι. Τι κάνετε? Για πες μου λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το πρόβλημα που μας έχουν πει εκεί, με τα κατσίκια αυτά, πώς τα λένε, έχουν και μια ονομασία. Όχι, δεν έχουν ονομασία, τι. Όχι, ονομασία, κάπως ότι είναι ελεύθερα, ότι είναι, δεν ανήκουν σε κανέναν. Τα άγρια. Ναι, αυτά, ξέρω εγώ. Με αυτά γίνεται διασταύρωση. Όχι, δεν είναι, δεν πιστεύω. Είναι ναι. Άγρια. Έτσι έχουν αγριέψει, ημέρα είναι. Τι γίνεται είναι. Λοιπόν με αυτά, βγαίνουν στον δρόμο ανεξέλεκτα και υπάρχει πρόβλημα με τους οδηγούς. Κατά καιρούς, ναι. Σε κάποια μέρη έχουμε αυτή την ανεξέλεκτη κυκλοφορία των αδέσποτων αυτών. Ναι. Αδέσποτα τα λέμε. Εγώ είμαι αδέσποτα τα λέω, γιατί όταν... Κατά καιρούς επεμβαίνουμε εμείς και τους επιπλήττουμε τους κτηνοτρόφους, συναδέλφους τους λέω εγώ, ναι, ναι. Τα μαζεύουν. Κάνα δύο μήνες, τρεις. Πρόσφατα είχαμε κάνει και μια σύσκεψη στην Καλλιράχη. Ήταν έντονο το... Τον κύριο Πυρήνας, αντιδήμαρχος Τάσου. Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε, αντιδήμαρχε. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ακούτε. Ναι. Είχαμε κάνει λοιπόν μια σύσκεψη Οκτώβριο-Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Στην Καλλιράχη, με και την κυρία Πρόεδρο εκεί και τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Ήταν πολύ σοβαρό εκεί το θέμα. Φοβόμασταν για τυχόν μηχανάκια, για παιδιά, ναι, για ατυχήματα. Ναι. Συμμορφώθηκαν για 2-3 μήνες, ετός ένα μήνα, πόσο έχει από τον Οκτώβριο. Ναι. Τώρα σιγά σιγά πάλι δειλά-δειλά, μάλλον τα αφήνουν λίγο ελεύθερα, πάλι θα επέμβουμε. Ναι. Κοιτάξτε... Το φαινόμενο είναι περιοδικό. Μία φαίνονται, μία δεν φαίνονται, ναι. Ανάλογα το κυνηγητό που δέχονται. Ναι. Έτσι νομίζω. Πες μου κάτι. Ναι. Αυτά ανήκουν σε κάποιους κτηνοτρόφους ή είναι και κάποια τα οποία είναι εντελώς ελεύθερα, ανεξέλεκτα και βγαίνουν στους δρόμους ό,τι ώρα να είναι, όπως να είναι? Ισχύει και αυτό. Μάλιστα. Ισχύει και αυτό. Και το δεύτερο δηλαδή. Ναι. Υπάρχει μία περιοχή από. Δεν ξέρω από πού έχει την καταγγελία, αλλά. Γνωρίζω, ας πούμε, από την Ποταμιά, ναι. Έως τις Αστρίες, σε αυτή η περιοχή, ναι. Υπάρχουν άγρια ψηλά, κατεβαίνουν κατά καιρούς κάτω. Ναι. Προφανώς, και από ό,τι έχω συζητήσει και με τους δασοφυλάκους, είναι ή έχουν φύγει από τα κοπάδια, ναι. Ή κάποιοι αποθανόντες τα παρατάνε και γυρνάνε ανεξέλεγκτα. Ναι. Αυτό, ξέρεις, αγαπητέ Αναστάση, αγαπητέ αντιδήμαρχε, είναι άκρως επικίνδυνο η αλήθεια. Είναι γιατί τότε εδώ με τις αγελάδες στο Χαλκερό είχαμε θρηνήσει και θύματα. Συμφωνώ λοιπόν. Απόλυτα. Συμφωνώ, ναι. Απόλυτα. Δεν αντιλέγω. Ναι. Εμείς από πλευρά μας, σαν Δήμος, αν και είναι λίγο μικρή περίοδος, ναι. Έχουμε κάνει και επιτροπές, έχουμε στείλει και έγγραφα στους κτηνοτρόφους. Ναι. Οι επιτροπές δεν μπορούν να τα συλλέξουν. Εκ του νόμου πρέπει να έχουν ενότια. Τώρα να βγούμε με τις καραμπίνες και να το φυκάμε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια, κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Γιατί δεν κάτι τέτοιο γινόταν και στο Άγκιστρο των Σερών, εκεί δίπλα στον Προμαχώνα, αλλά
Όχι με κατσίκια, με αγριογούρουνα που μπαίνανε από τη γειτονική Βουλγαρία και ισοπεδώνανε όλες τις αγροτικές εκτάσεις. Γιατί δεν είχαν να φάνε και ψάχνανε τροφή. Ναι, ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ναι. Εμείς τώρα... θα κάνουμε κάθε προσπάθεια. Ναι. Μέχρι το Μάιο, ό,τι μπορούμε με τους δασοφύλακες, αν και μπορέσουμε και μαζέψουμε κάποια ζώα με βοήθεια και από τους κτηνοτρόφους. Πάντως... θα είναι εφικτό, θα είναι καλό. Πάντως, από την πλευρά του ο Δήμος φαντάζομαι ότι θα το κοιτάξει το θέμα, αλλά και από την άλλη πλευρά και οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να τρέχεις τώρα στον δρόμο της Θάσου, γιατί δεν είναι πια και εθνική οδός, και να τρέχεις με ταχύτητες, ας πούμε, υψηλές πάνω σε μια στροφή, να σου πεταχτεί τώρα ένα μικρό τέτοιο κοπαδάκι, την έβαψες. Άμα σου πεταχτεί εκεί στον Αρχάγγελο, ας πούμε, θα φύγεις κάτω στο... Λοιπόν. Εκεί επισημαίνουμε, εκεί όλο το βάρος μας είναι εκεί, σε αυτό το σημείο. Ακριβώς όπως το είπατε. Ναι, ναι. Εκεί, στα απόκριμνα. Εκεί είναι το πιο δύσκολο μέρος. Και εκεί είναι και πολύ δύσκολο να τα μαζέψουμε. Μάλιστα. Αυτά τώρα γιατί κατεβαίνουν στον δρόμο, για νερό κατεβαίνουν, γιατί κατεβαίνουν, για τροφή. Τροφή. Τροφή, τι τροφή. Η τροφή είναι πάνω στο βουνό. Στο δρόμο τι θα βρούμε. Όχι, όχι. Όμως η τροφή. Δίπλα στην άσφαλτο είναι πιο καλή. Έτσι. Έτσι, από πληροφορίες που μου λένε. Είναι πιο χλωρό το χλωτάρι. Παρθένο το μέρος. Ναι. Τώρα, αυτό το επισημάναμε και ελπίζω ότι δεν θα το αφήσετε το θέμα, θα το δείτε με σοβαρότητα. Μια και σας έχουμε όμως στην γραμμή, δράτω με τις ευκαιρίες. Χθες μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη που είχατε εκεί μια σύσκεψη. Ένα ερώτημα και μια σύντομη απάντηση. Θα είναι το νησί έτοιμο από πλευράς και των επαγγελματιών και όλων να υποδεχτεί τη νέα τουριστική περίοδο που αρχίζει εκεί κάπου στο Πάσχα? Με ρωτάτε τώρα? Ναι, ναι. Σήμερα αν μπορούσαμε να δεχτούμε. Σήμερα δεν μπορούμε. Όχι, όχι. Λέω αν θα προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι μέχρι την περίοδο που αρχίζει η τουριστική περίοδος με τα ξένα πια γκρουπ που αρχίζει κάπου εκεί γύρω στο Πάσχα, μετά το Πάσχα. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι με τη δεδομένη στιγμή, με τη βοήθεια της περιφέρειας που κάπου νομίζω 400 χιλιάρικα. Ναι. Με αυτά που έχουμε εμείς, ναι, η βοήθεια. Δεν σας μιλάω για τον ορεινό όγκο. Για τα υπόλοιπα είμαι σίγουρος ότι θα προλάβουμε. Μάλιστα. Αλλά για τον ορεινό όγκο είναι πολύ, πολύ δύσκολα. Δύσκολη η κατάσταση είναι... Δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Ναι. Έχουν κομμάτια βουνού, έχουν αποκολληθεί, δρόμοι δεν υπάρχουν. Ναι. Εάν δεν έρθει ο στρατός και πάλι χειμώνα να μπουν με ερπίστρες, πολύ φοβάμαι που για μένα που είμαι πολιτική προστασία θα είναι πολύ δύσκολος και ο χειμώνας και το καλοκαίρι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ για τη σύντομη συνομιλία που είχαμε. Ελπίζω να το δείτε έτσι με περισσότερη προσοχή το θέμα και το άλλο και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και καταλαβαίνετε την κυρία. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι όπως και με τα σκυλιά το κοιτάξαμε πολύ άμεσα το θέμα. Ναι. Με τα δέσποτα σκυλιά, έτσι νομίζω και με τα δέσποτα ζώα. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το Μάιο θα έχουμε τελειώσει. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, τα ξαναλέμε αν χρειαστεί. Yeah. Να είστε καλά. Όποτε, στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το θέμα πώς να μην πέφτουν στην παγίδα οι καταναλωτές, οι πολίτες, όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα με κάποιες. Πώς το λένε. Με κάποια μηνύματα που στέλνουν κάποιοι επιτίδη και όλα αυτά, αγαπητέ Μάκη, η κυρία Γεροστεργίου. Λοιπόν, αυτό το θέμα που συζητήσαμε και χθες που ήσουν και το ξέρεις, το θέμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τη συνέχεια μέχρι να επικοινωνήσουμε και με την κυρία. Θέλω να σας πω ότι μετά το δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού κάνουμε και μια επικοινωνία και με την κυρία Γεροστεργίου, διότι ό,τι υποσχόμαστε εμείς το κάνουμε, δεν το αφήνουμε σε εκκρεμότητα. Είπαμε ότι θα ενημερώσουμε και θα ενημερώσουμε, όπως και για το θέμα αυτό με τα κατσίκια εκεί στη Θάσο, αυτά τα άγρια ή μη άγρια που βγαίνουν στους δρόμους και υπάρχει κίνδυνος να γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα. Λοιπόν, είδατε ότι ο κύριος Σπυρίνας μας είπε ότι όντως το γνωρίζουν το θέμα και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μειωθεί τουλάχιστον ή να μην υπάρχει καθόλου. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, όταν έχουμε την κυρία Γεροστεργίου θα μου το πείτε. Το θέμα αυτό, όσον αφορά το απαντήσαμε τη Θάσο, το θέμα με το
με το πώς δεν θα πέφτουν στην παγίδα οι καταναλωτές, σύμφωνα με κάποια μηνύματα που έρχονται στο κινητό ή με κάποιες κλήσεις που έρχονται, κάποια πενταψήφια και όλα αυτά, επειδή το κάνατε έτσι, το δώσατε μεγάλη διάσταση στο θέμα και καλά κάνατε και το δώσατε διάσταση, διότι συνεχίζονται δυστυχώς αυτές οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις και εμείς θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Γεροστεργίου, η οποία γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα σαφώς από εμάς και θα μας ενημερώσει. Κυρία Γεροστεργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τέλειο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Βγήκε και πάλι στην επιφάνεια το θέμα το γνωστό και δεν το βιώνουν μόνο όλοι αυτοί που μας πήραν τηλέφωνο, το βιώνω κι εγώ πολλές φορές. Βέβαια έχω κάνει κάποιους αποκλεισμούς, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα αυτοί δεν σταματάνε με τίποτα και βρίσκουν κι άλλες διεξόδους. Λοιπόν, το έχετε εσείς υπόψη σας αυτό το ζήτημα με τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα πενταψήφια, πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής και δει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας και δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι κάτι καινούριο. Συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι μας έχουμε δεχθεί αυτά τα μηνύματα από τους πενταψήφιους αριθμούς. Ναι. Αυτό που θα συστήναμε εμείς είναι να μην ανοίγουν αυτά τα μηνύματα, να τα διαγράφουν κατευθείαν και στη συνέχεια να επικοινωνούν με την εταιρεία τους, με τον πάροχο της τηλεφωνικής εταιρείας, έτσι ώστε να τους κάνει φραγή εισερχομένων μηνυμάτων. Μάλιστα. Από αυτά τα πενταψήφια, έτσι ώστε να μην χρεώνονται, γιατί κάποιοι χρεώνονται, ανοίγουν τα μηνύματα και χρεώνονται, ναι, ακόμα και όταν έχουν κάρτα, καρτοκινητό. Ναι. Το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις να χάνονται σημαντικά ποσά. Επίσης, να μην καλούν πίσω, γιατί μπορεί να χρεωθούν ακόμα περισσότερα χρήματα. Και βέβαια, εκτός από το πρώτο βήμα που είναι να επικοινωνήσουν με τον πάροχό τους, μπορούν να επικοινωνήσουν και να στείλουν ένα μήνυμα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ναι, να αναφέρουν το μήνυμα και τον αριθμό του πενταψήφιου, έτσι ώστε και πλέον να επιληφθεί του θέματος η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που είναι ο εποπτεύων φορέας των παρόχων τηλεφωνίας. Επειδή, κυρία Γεροστεργίου, όλα αυτά και κυρίως από εσάς ήμουν ενημερωμένος εγώ και περίπου τα είπα αυτά όλα που είπατε μέχρι αυτή τη στιγμή και μπροστά μου έχω ένα χαρτί το οποίο έχω την ακριβή διεύθυνση και το ανέφερα χτες στην εκπομπή Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Φυσία Στάδε και τα λοιπά και το τηλέφωνο έδωσα. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και μου συνέστησαν, όπως μας συστήνετε κι εσείς τώρα, να πάρουμε στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, να παίρνουμε δηλαδή σε αυτούς και να καταγγέλνουμε το γεγονός. Πιστεύετε ακριβώς ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία που θα γίνει στην Εθνική Επιτροπή θα εισακουστούν τα αιτήματα? Έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα, το έχουμε δει με το ξεκίνημα της απελευθέρωσης, από το ξεκίνημα ακόμα της απελευθέρωσης τηλεφωνίας, ναι, ότι έκλεισαν κάποιες εταιρείες, κάποιοι πάροχοι, οι οποίοι δεν τηρούσαν την νομοθεσία και άφηναν τους καταναλωτές απροστάτευτους. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα να προστατευτούμε. Τώρα βέβαια το αξιοπερίεργο, κυρία Γεροστεργίου, είναι το εξής. Πώς αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν αυτή την πρόσβαση μέσω των παρόχων που έχει ο καθένας μας και εισέρχονται μέσα σε αυτά και στέλνουν αυτά τα μηνύματα και αυτές τις κλήσεις και αυτά τα... Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δυστυχώς είναι, θα λέγαμε, κοινό μυστικό ότι τα προσωπικά μας δεδομένα μπορεί να τα βρει ο καθένας οπουδήποτε. Πέρα από αυτό βέβαια γίνεται και αγοροπολισία των προσωπικών δεδομένων μέσω διαφόρων εταιριών. Ορισμένες φορές έρχονται και μηνύματα στο email που λένε ότι η εταιρεία μας σας προσφέρει λίστα πελατών με τα πλήρη στοιχεία τους. Επομένως, σε αυτό το τομέα, όσο και αν προσπαθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αυτή η ανεξάρτητη αρχή, δυστυχώς υπάρχουν συνεχώς εταιρείες οι οποίες πολλούν, αγοράζουν, πουλάνε τα προσωπικά μας δεδομένα, εξοικονομούν, κερδίζουν χρήματα από αυτή την αγοροπολισία. Δυστυχώς παντού μας ζητάνε να δώσουμε το αφήμι, τον αριθμό της ταυτότητάς μας. Επομένως, κυκλοφορούν τα προσωπικά μας δεδομένα.
Αυτό που μπορεί να κάνει ένας πολίτης είναι να στείλει μία αίτηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που να ζητά να μην λαμβάνει τέτοια μηνύματα και να μην γίνεται επίσης διακίνηση των προσωπικών του δεδομένων. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα βήμα προς την προστασία μας, μεγαλύτερη ασφάλειά μας για τη διακίνηση των προσωπικών μας δεδομένων. Σουρωτήρι τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ήταν ένα θετικό βήμα η πρόσφατη αναθεώρηση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Το έχουμε δει αυτό και στο διαδίκτυο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος. Ενώ στους καταναλωτών έχουν καταγγείλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεγάλες εταιρείες οι οποίες γνωρίζουν τα προσωπικά μας δεδομένα, γιατί εμείς και ήδη τα έχουμε δώσει. Είναι ένα ανοιχτό θέμα, το βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σας είπα ότι προχωράει προς αναθεώρηση, ήδη έχει προχωρήσει, αλλά θα προχωρήσει και περισσότερο για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Από πού θα προστατευτεί αυτός ο άμυρος καθημερινός πολίτης, άνθρωπος, κυρία Γεροστεριού, ειλικρινά δεν ξέρω. Και καταρχήν χρειάζεται ενημέρωση. Ναι. Να παρακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε, γιατί προστατεύουμε ουσιαστικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το τι ακριβώς συμβαίνει, κι αν είναι στην δική σας έτσι, στο δικό σας τομέα, να μας απαντήσετε, να βοηθήσουμε και σε αυτό. Δηλαδή, αλλάζει ο Άγγελος ο Τζέλιος πάροχο, φεύγει από τον ΟΤΕ, πάει στη Fortinet που είναι με την Nova ή σε κάποιον άλλον κτλ. Αφού του υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια και αφού και αφού και αφού και αφού, έχει αλλάξει 6 μήνες, έτσι, πάροχο, και δεν μπορεί να επικοινωνήσει από το τηλέφωνο του, διότι δεν υπάρχουν εκείνες οι τεχνικές καλύψεις από τον ΟΤΕ που είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου κτλ. Να καλύπτει όλα αυτά, και πληρώνει και τηλέφωνο δεν έχει. Και του λέει, ας πούμε, ο πάροχος, καλή ώρα η Fortinet ή αυτός, η Nova ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Ναι, ξέρεις, εμείς δεν έχουμε ευθύνη, εμείς σας το δίνουμε κανονικά, ο ΟΤΕ. Ναι, αλλά ποιος θα το προστατεύσει αυτό το καταναλωτή? Επειδή αυτό πραγματικά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, επιρρύπτουμε ευθύνες και σε εμάς τους ίδιους καταναλωτές εδώ, διότι δεν μπορούμε να συνεννούμε τηλεφωνικά σε μία πρόταση που μας γίνεται και όπως είπατε μας τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Μετά το μετανιώνουμε, αφού δούμε τον πρώτο λογαριασμό, ότι δεν αντιστοιχεί σε αυτές τις προτάσεις που μας έχουν γίνει τηλεφωνικά. Ναι. Επομένως, αυτό που σας είπα καταρχήν ενημέρωση, πρέπει να το ψάξουμε, να μην συνενέσουμε από το τηλέφωνο σε μια καινούργια πρόταση. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε πάροχο με καλύτερους όρους και καλύτερη τιμολογιακή πολιτική, να πάμε από το κατάστημα, να ενημερωθούμε, να το δούμε γραπτός και μετά να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Ναι. Σε ό,τι αφορά στην μη παροχή υπηρεσιών, εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια έγγραφη, να κάνουμε ένα έγγραφο, μια επιστολή προς την εταιρεία, προς τον καινούριο πάροχο και να ζητάμε μείωση του ποσού που πληρώνουμε, διότι δεν αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών που μας είχε υποσχεθεί. Γιατί ορισμένες φορές, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε τηλέφωνο, δεν έχουμε ίντερνετ. Ναι, ναι. Και ξέρουμε ότι αυτά πάνε πακέτο αυτή τη ξέρετε στιγμή. Ξέρετε κάτι. Κυρία Γεροστεργίου, και με αυτό να σας αποδεσμεύσω. Όταν εγώ διαβάζω, και θα το διαβάσετε ενδεχομένως και εσείς, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται και όλα αυτά. Μία γυναίκα και ένας άντρας, μόλις στα 75, δεν είναι στα 90 φεύγα να έχει, το έχει απολέσει τελείως. Πάει και δίνει σε άγνωστο 25.000 ευρώ γιατί την πήραν τηλέφωνο μέσα στη νύχτα και τσίπανε, ξέρετε, ο γιος σας σκότωσε κάποιον και είναι στην αστυνομία και αν δεν του δώσει τα λεφτά θα πάει φυλακή. Πόσο μάλλον για μια απλή σύνδεση ενός τηλεφώνου. Δηλαδή ξεγελούνται αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι. Πήγε, ναι, και κατέθεσε στα χέρια κάποιου άγνωστο 25.000 ευρώ. Κοιτάξτε, γι' αυτό ακριβώς έχουμε κάνει ως Ένωση Καταναλωτών ενημέρωση και στα ΚΑΠΗ. Επειδή όταν ξεκίνησε η απελευθέρωση της τηλεφωνίας είχαμε πάρα πολλά περιστατικά τέτοια, ναι, με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, πήγαμε και κάναμε ενημέρωση για το τι πρέπει να προσέχουν τα άτομα αυτής της ηλικίας και το λέω ακόμα μια φορά μέσα από την εκπομπή σας, δεν συνεννούμε τηλεφωνικά. Δεν λέμε ναι, όση πίεση. Ας το κλείσουμε το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Γύρω αυτό από αυτό είπα. Το θέμα.
Αυτό είπα. Πάρτε ένα απλό τηλέφωνο στο 100 και ρωτήστε. Πέστε, ξέρετε αυτό και αυτό. Ναι. Τόσο απλά. 25.000 ευρώ. Έτσι, ελαφρά την καρδία. Για το θέμα αυτό που λέτε εσείς, έχει βγει και η αστυνομία, έχει κάνει ενημερωτικά σπορ. Το ξέρω, κυρία Στεγερόφη. Αλλά δυστυχώς ακόμα συνεχίζονται. Τα ξέρω. Συνεχίζεται λοιπόν το πρόβλημα, ναι. Θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Γεια καλό σας. Απόγευμα. Γεια σας, ευχαριστώ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού εξαντλήσαμε αυτά τα δύο θέματα, τα οποία μας θέσατε χθες. Τι να πω, τι άλλο να πούμε, πόσο άλλο να ενημερώσουμε, τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή, μπορούμε να προστατευτούμε, αρκεί λίγο να κουνήσουμε και το δαχτυλάκι μας. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα δύο αυτά θέματα που είχαν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, η Θάσο και το Γραφείο Καταναλωτή. Συνεπώς πάμε να συνεχίσουμε και αυτή τη φορά θα συνεχίσουμε με εικόνα, γιατί σας είπαμε ότι έχουμε καταγράψει πάρα πολλά θέματα και χτες και προχτές και σήμερα που τα συναντάμε καθημερινά κυκλοφορώντας σε αυτή την πόλη και όχι μόνο στην πόλη και γενικότερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο μέχρι να τα λέμε και μαζί. Εσείς βέβαια ξέρετε ότι μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο εάν και εφόσον επιθυμείτε, βεβαίως, που έλεγε και ο ύμνηστος γυμνασιάρχης Τσαγανέας, βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο κομμάτι και τα λέμε. Για πάμε. Ήρθαμε λοιπόν στο δρόμο της Αγίας Παρασκευής που έπεσε από την κακοκαιρία τότε με τις βροχές και όλα αυτά. Για να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι εργασίες εδώ πέρα. Βλέπω ότι δουλεύουν οι άνθρωποι εδώ, τα συνεργεία του Δήμου, δεν ξέρω τι είναι. Γίνεται λοιπόν το πέτρινο τείχος εδώ πέρα, βλέπετε εκεί πως μπαίνει η πέτρα. Δουλεύουν από κάτω τα μηχανήματα. Θέλει δουλειά ακόμα. Θέλει δουλειά. Υπομονή χρειάζεται. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή, ξαναλέω. Βλέπετε. Δουλεύουν ακατάπαυστα οι άνθρωποι. Βέβαια δεν ξέρω αν χρειάζεται περισσότερα συνεργεία ή αν φτάνουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι που δουλεύουν. Πάντως, το θέμα δείχνει να έχει αρκετή δουλειά. Βέβαια, όταν γίνει το πέτρινο τείχος, από ό,τι μας λένε και εδώ οι άνθρωποι, όταν γίνει αυτό το πέτρινο τείχος, το άλλο το υπόλοιπο είναι εύκολο για να κλείσει, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θέλει ακόμα δουλειά. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το μηχάνημα, το οποίο μεταφέρει τις πέτρες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανέβουν εκεί πάνω οι πέτρες. Λοιπόν, και όπως διαπιστώνετε και με αυτό το καιρό και με αυτό το ψύχος που υπάρχει, γιατί υπάρχει ψύχος, έτσι, κάνει κρύο. Λοιπόν, δεν φαίνεται να τελειώνει, θέλει αρκετή δουλειά ακόμα. Το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ του δρόμου της Αγίας Παρασκευής θέλει ακόμα αρκετή δουλειά. Αλλά εφόσον δουλεύουν, ας είμαστε τουλάχιστον θετικοί και αισιόδοξοι ότι θα τελειώσει γρήγορα. Θα συμβαίνουν εκεί στην Αγία Παρασκευή που με την κακοκαιρία έφυγε ο μισός ο δρόμος και οι εκτιμήσεις λένε ότι θα τελειώσει μέχρι τα τέλη Γενάρη. Εγώ λίγο το αμφισβητώ αυτό, αλλά θα δούμε. Μακάρι να διαψευτώ εγώ και να επαληθευτούν αυτοί που το λένε. Μας ήρθε μια είδηση πριν πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πριν από λίγο, από καλό φίλο ο οποίος στηρίζει αυτή την εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά. Είχαμε λοιπόν σήμερα στο Θεολόγο της Θάσου σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, κατοίκων του Θεολόγου Θάσου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικο κάτω των 13 ετών, άνδρας και γυναίκα. Για ασέλγεια. Τώρα ασέλγεια μπορεί να είναι το οτιδήποτε, έτσι. Άνδρας και γυναίκας. Για ασέλγεια σε ανήλικο κάτω των 13 ετών. Άλλη αρρώστια αυτή.
Λοιπόν, θα πούμε όμως περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε μια φίλη που μας περιμένει. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Ποιον κύριο μιλώ. Ναι. Σας ακούω. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι πριν ένα μήνα, ναι, και δεν είμαι ούτε 80 ούτε 70, ναι, με νεότερη σε ηλικία, ναι, δυστυχώς παραλίγο να με ξαπατήσουν και εμένα. Γιατί, καλή μου κυρία, μισό λεπτό, πείτε μου λίγο το ιστορικό από την αρχή, γιατί εγώ, ξέρετε, αυτό το, όταν το λέω για 90 κτλ, λέω, ναι, ότι εντάξει, εκεί σε εκείνη την ηλικία υπάρχει μια, ναι, μεγαλύτερη, αν θέλετε, αγαθότητα, μια έτσι, αφέλεια. Ακριβώς, ναι. Αυτό που λέτε. Εν τω μεταξύ, ναι, το είχα ακούσει. Ήμουν, ναι, ενήμερη. Ναι. Ήξερα ότι γίνονται αυτά τα περιστατικά. Και παρόλα αυτά δεν πατούσατε. Με στον ύπνο. Πώς να σας το πω. Δηλαδή τι έγινε. Για πείτε μας την περιπέτειά σας. Πείτε μας. Να σκεφτείτε ότι μιλούσε μία κοπέλα. Ναι. Έκλαιγε και τσίριζε και μου έλεγε «Μαμά μου, τρέχα», ναι, που αυτή η φωνή λες και ήταν του παιδιού μου. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα κοιτάνε να σε τρομοκρατήσουν. Εσείς εντωμεταξύ έχετε κόρη. Έχω τρεις. Α, μάλιστα. Ναι. Και σε κοιτούν να σε τρομοκρατήσουν πρώτα και, ναι, μετά αφού σε έχουν θύμα τους, αρχίζουν να σε λένε αυτό που θέλουν. Ναι. Όταν άρχισε να μου λέει ότι η κόρη σας έσπασε το πόδι της, εγώ ήταν Σάββατο. Ναι. Ξέρω ότι η κόρη μου με τον άντρα της και με τα παιδιά θα πηγαίνανε κάπου. Λέω, πού είναι τα παιδιά, πού είναι ο άντρας της. Ναι. Ο άντρας της είναι, λέει, στο χειρουργείο. Μάλλον στο ακτινολογικό. Η κόρη σας την προσπαθούμε τώρα, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε στο νοσοκομείο, δεν είπε εδώ. Ναι. Λέω κι εγώ, πού είστε, σε ποιο νοσοκομείο, λέω κι εγώ, είστε. Λέει, δεν με μιλάει. Ποιος γιατρός είστε, μου λέει ένα όνομα. Επειδή ο άντρας μου χρόνια δούλευε στο νοσοκομείο και την χάνει να γνωρίζω πολλούς γιατρούς, λέω, αυτό το όνομα, βρε παιδί μου, δεν είναι ορθοπαιδικού καβάλα. Ναι. Μόλις τον ξαναλέω, για πείτε το όνομά σας, λέω, ποιος είστε, λέω, γιατί ο άντρας μου, λέω, στο νοσοκομείο της Καβάλας δούλευε. Μάλιστα. Εκεί σταματάει, δεν μου λέει τίποτα και τότε κι εγώ από αγανάκτηση άρχισα να φωνάζω και μου το κλείσανε. Τι ώρα σας πήραν τηλέφωνο? 3:15 ήταν. Τα ξημερώματα? Όχι, μεσημέρι. Το μεσημέρι? Ναι. Τι λέει, ρε παιδί μου. Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή, αν δεν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να ρωτήσετε για το, επειδή ήσασταν γνώστης και του θέματος, αλλά και του άντρα σας που ήταν αυτό, ναι, μπορεί να την πατούσετε. Μπορεί, κάτι θα έκανα. Αλλά όταν αυτός δεν μιλάει ελληνικά, σε μένα αυτός δεν μιλούσε ακριβώς ελληνικά. Α. Εκεί ήταν που με υποψίασε. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι Βούλγαροι, Ρουμάνοι, ναι. Ναι, εκεί. Και παίρνω στην αστυνομία, φυσικά το καταγγέλλω το γεγονός. Μου λένε, γιατί, λέει, δεν πήρατε, λέει, τηλέφωνο, λέει, να μας πει. Πώς, εκείνη την ώρα, ξέρετε, τρομοκρατήσε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις γιαγιούλες, πόσο ευάλωτες είναι και πώς τις παίρνουν, ναι, τα χρήματα. Συμφωνώ, κυρία μου, συμφωνώ απόλυτα. Πάντως, αυτό το πράγμα, αυτό, ξέρετε, είναι μάστιγα εδώ στην Καβάλα, ναι, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στην Καβάλα. Ναι. Και στην Δράμα ξαπατήσαν μια κυρία που έδωσε 28.000 ευρώ. Μπορείτε. 28.000 ευρώ έδωσε μια κυρία στην Δράμα. Και το θέμα είναι ότι σε βάζουν να κλαίει κάποιο παιδί. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σπαραγμό εκείνο το. Ποια μάνα τώρα μ' ακούει να κλαίει, να τσιρίζει. Άμα δεν ήταν και τόσο καλλιτέχνες, κυρία μου, δεν το πετυχαίνανε όλο αυτό. Καλλιτέχνες, ακριβώς. Ναι. Και να λέω εγώ το όνομα της κόρης μου και να λέει, ναι, μαμά, εγώ είμαι. Α, τόσο καλά. Αχ, τι να σας πω, δεν μπορώ. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας πω. Τι να σας πω. Να, ναι, ξέρετε όμως και το άλλο το γεγονός που ξενίζει, ξέρετε ποιο είναι, και συγχωρέστε με λίγο και θα σας συμπροσμεύσω. Όταν σου ζητάει 30.000 ευρώ, είναι τεράστιο το ποσό. Να σου λέγει ότι δώσε, ξέρω εγώ, 500.000 ευρώ γιατί πρέπει να βγει. Λες, να την πατήσω, ρε παιδί μου, αλλά 30.000 ευρώ. Ναι, εμένα δεν πρόλαβα να πουν λεφτά. Α, δεν είπαν ποσό. Μόλις είπα ότι ο άντρας μου δούλευε στο νοσοκομείο και ξανά πέστε μου ποιος γιατρός είναι, εκεί. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ και να Άστε προσέχετε καλά, και, να, και να ενημερώνετε κι άλλους να γλιτώσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι κρίμα να χάνουν τόσα λεφτά. Και ποιον δεν το είπα. Εκείνη την ημέρα σε 4 γνωστές μας στην περιοχή εδώ πέρα Αγίου Αθανασίου. Ναι. 4 άλλες γνωστές μου. Όταν τις είχαν πάρει τηλέφωνο, σε μένα και σε μένα. Τις είχαν πάρει τηλέφωνο. Ναι, έχει ένα μήνα αυτό που έγινε. Ναι, ναι. Σε μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη μαρτυρία σας. Καλά. Βοηθάει κόσμο αυτό, να το ξέρετε. Γι' αυτό το λέμε, ναι. Καλά κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Μάκη μου, μπορεί να μας το δώσει από το κέντρο, μέσα. Από το, αυτό δεν υπάρχει. Άλλωστε, η μαρτυρία της κυρίας εδώ μπορεί να... ναι. Ξαναλέω ότι η κυρία μας μιλάει εδώ, μπορεί να παίξει και από εδώ, από την εκπομπή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί γι' αυτό το θέλουμε, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, ναι, είδατε λοιπόν ότι πώς την πατάει κανείς, ε? Είδατε, η κυρία ήταν πολύ έτσι στη μαρτυρία της εκφραστική, στο πώς θα την πατούσε, δηλαδή, παραλίγο, τρεις κόρες. Προφανώς και το ψάχνουν και γυρνάνε, ρωτάνε, σου λέει, ρωτάνε, ας πούμε, η κυρία Τάδε, ξέρω, έχει παιδιά, λες και εσύ από αφέλεια, ναι, έχει τρεις κόρες, ας πούμε. Και σου λέει, εντάξει, εδώ είμαστε, θα το πιάσουμε το λαβράκι. Αλλά πέσανε στην περίπτωση. Ναι, ναι, είναι κρίμα να χάνονται τόσα λεφτά. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα βίντεο, με τα ρεπορτάζ, να δούμε πού βρισκόμαστε. Για πάμε. Έλα, Μάκη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθαμε στην οδό Εμιλιανού και αυτή είναι η Κωνσταντινουπόλεως που βλέπετε. Κωνσταντινουπόλεως και Εμιλιανού και Κωνσταντινουπόλεως. Γιατί ήρθαμε εδώ? Ήρθαμε εδώ γιατί μας πήρατε τηλέφωνο. Μας πήρατε τηλέφωνο και μας παραπονεθήκατε ότι δεν χωράει το αυτοκίνητο από την υπηρεσία καθαριότητος και δεν μπορείτε να πετάξετε τα σκουπίδια διότι υπάρχουν οικοδομές. Αυτό εδώ, η Κωνσταντινουπόλεως, είναι αδιέξοδο μέχρι εδώ. Λοιπόν, είναι αδιέξοδος. Προχωρούμε για να δούμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Φτάνουμε εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο, εδώ στο αδιέξοδο της Κωνσταντινουπόλεως, που υπήρχαν κάποιοι κάδοι, αλλά που η υπηρεσία καθαριότητας τους απέσυρε, τους κάδους αυτούς. Εδώ σταματάει η Κωνσταντινουπόλεως. Βλέπετε, αρχίζουν τα σκαλοπάτια. Εδώ λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κάδοι για αυτές τις οικοδομές και τους απέσυρε η υπηρεσία καθαριότητας, διότι πάντοτε, λέει, υπήρχε εδώ παρκαρισμένο όχημα που δεν μπορούσε να μπει μέσα. Υπάρχουν αυτές οι μηχανές εδώ, βλέπετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επί της Κωνσταντινουπόλεως λοιπόν. Το πρόβλημα που προκύπτει εδώ πέρα είναι και με τα αυτοκίνητα. Βλέπετε εδώ το σχολείο, γίνεται ένας μικρός χαμός με τα αυτοκίνητα που περιμένουν οι γονείς για να πάρουν τα παιδιά. Και επικρατεί όλη αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια αυτού του ρεπορτάζ για να το ολοκληρώσουμε. Αν το έχουμε, παρακαλώ πολύ να το έχει. Αυτό είναι Καλαμίτσα, δεν έχει καμιά σχέση με την Κωνσταντινουπόλεως. Αν δεν έχουμε άλλο κομμάτι για την Κωνσταντινουπόλεως, να πούμε πάνω σε αυτό, γιατί περιμένουν φίλοι τηλεθεατές σε εκείνο το σημείο, να τους πούμε τι ακριβώς υπόθηκε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν απέσυραν δύο κάδους, η υπηρεσία καθαριότητος, η σημερινή που διοικείται από τον κύριο Σταυρίδη και από τον κύριο Κριτσιώτη, απέσυραν λοιπόν δύο κάδους από την Εμιλιανού και Κωνσταντινουπόλεως και διαμαρτύρονται εκεί οι κάτοικοι, διότι ένας κάδος δεν επαρκεί, ο οποίος κάδος δεν είναι ούτε καν εκεί στο δρόμο τους, δεν επαρκεί για να πετάξουν τα απορρίμματά τους, γιατί είναι πάνω από 50 διαμερίσματα στις οικοδομές εκεί τριγύρω και διαμαρτύρονται για αυτό το λόγο. Βέβαια, ο κύριος Σταυρίδης που επικοινωνήσαμε μαζί του μας είπε ότι δεν μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα γιατί παρκάρουν δεξιά και αριστερά κτλ. Βέβαια, οι κάτοικοι από τη δική τους πλευρά λένε ότι μα 30 χρόνια τώρα πώς έμπαινε και τώρα ξαφνικά δεν μπαίνει. Ο κύριος Σταυρίδης μας είπε ότι πήγα τρεις φορές εκεί για να παρακολουθήσω την κατάσταση, να ενημερωθώ, να δω τι ακριβώς γίνεται και πράγματι παρκάρουν αυτοκίνητα και δεν μπορεί να μπει το αυτοκίνητο. Εμείς δεν διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν χωράει εκεί μέσα το αυτοκίνητο. Διότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, που κάναμε ένα ρεπορτάζ, σε πολύ στενότερους δρόμους έχει τρεις κάδους πράσινους για απορρίμματα. Σε πολύ στενότερους δρόμους. Πόσο μάλλον εκεί στην Εμιλιανού. Λέω εγώ, για να κάνω το συνήγορο ανάμεσα στις δύο πλευρές, μήπως πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα εκεί στην Εμιλιανού και Κωνσταντινουπόλεως και πρέπει να μπει ένας ακόμη κάδος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Λέω, μήπως, για ξαναδέστε το θέμα, διότι δεν κερδίζει κανείς από την διαμάχη και την κόντρα, νομίζω,
Και από ό,τι διαπιστώσαμε, εκεί υπάρχουν αρκετές οικοδομές οι οποίες τώρα θα μου πει κανείς, σου είναι κόπος, ρε παιδί μου, να πάρεις τη σακούλα και να την πετάξεις 40 μέτρα πιο πέρα που έχει έναν κάδο ακόμα. Δεν είναι. Αλλά μπορεί να γίνει και αυτό. Λοιπόν, πού πάμε, Μάκη, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί κάτι τέτοιο. Μάκη, ο ΕΟ. Θες να πάμε Καλαμίτσα ή να πάμε διαφημίσεις? Πάμε Καλαμίτσα. Πάμε Καλαμίτσα να δείτε την κατάσταση που επικρατεί λοιπόν εκεί. Πάμε να συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι καθημερινά εδώ στην περιοχή της Καλαμίτσας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Τώρα, ξέρετε γιατί ήρθα? Γιατί, Άγγελε? Γιατί βλέπω εδώ πέρα μια κατάσταση. Εδώ έχει γίνει χαβούζα και τα νερά. Βρωμάνε, κάνουνε. Δεν βουτάμε τώρα, Άγγελε. Α, δεν βουτάτε τώρα. Ναι, πώς την περιγράφετε την κατάσταση εδώ στην Καλαμίτσα? Δεν την είδα, ούτε καν πήραμε χαμπάρι. Ούτε καν πήρατε χαμπάρι, δεν πήρα χαμπάρι. Ναι. Αυτό η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Για πάω εδώ στο φίλο μου που έχουν κρεμάσει εδώ τα μανταρίνια και τα. Καλημέρα! Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ τα νερά έχουν μείνει στάσιμα. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση και βρωμάνε? Κάπου υπάρχει. Τι υπάρχει? Διαρροή κάπου υπάρχει. Διαρροή, ναι, δεν φεύγουν στη θάλασσα όμως και βρωμάνε. Στη θάλασσα κατεβαίνουν. Ε? Κατεβαίνουν στη θάλασσα. Πού ναι, δεν κατεβαίνουν όμως, σε τα έχει κλείσει άμμος. Εδώ βλέπω έχετε κάνει και δεντράκι. Ωραία. Μάλιστα. Βέβαια πόρτες δεν υπάρχουν. Πρέπει να πούμε και αυτό. Πόρτες δεν υπάρχουν. Έχουν βάλει κάτι πρόχειρες κουρτίνες εδώ οι άνθρωποι για να κάνουν το μπάνιο τους, οι χειμερινοί κολυμβητές. Προχθές κόψανε και την πίτα τους. Λοιπόν. Και να φεύγουμε σιγά σιγά από εδώ από την Καλαμίτσα, γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο παρά μόνο το μαγαζί που περνάμε και κάθε χρόνο. Το εκμεταλλεύεται εδώ μια επιχειρηματίας και υπάρχει αυτή, επαναλαμβάνω, η εικόνα που καταγράφουμε με την κάμερα της εκπομπής και να και ένα ακόμα ωραίο στιγμιότυπο, για να το δούμε. Α, ωραία. Βλέπετε οι άνθρωποι εδώ Καλαμίτσα φροντίζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλές γιορτές. Ε? Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε. Άλλοι πυροβολούν τις εικόνες και άλλοι τις βάζουν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Και αυτά είναι και τα αποδυτήρια. Τέλος από Καλαμίτσα. Λοιπόν, επειδή έρχονται μηνύματα, μας ρωτάνε για το θέμα της ασέλγειας στο θεολόγο της Τάσου, τι ακριβώς έγινε. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία, περισσότερα θα μάθετε αργότερα. Συνελήφθησαν ένας άντρας και μία γυναίκα για ασέλγεια σε ένα υλικό κάτω των 13 ετών, στο θεολόγο, κάτοικοι θεολόγου. Περισσότερα δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω? Ναι, επειδή τα τηλέφωνα χτυπάνε συνεχώς, και επειδή πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό ακόμη διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα να το ξεπετάξουμε και αυτό και επανερχόμαστε γρήγορα. Εάν κάποιος από το θεολόγο της Τάσου μας παρακολουθεί και θέλει να μας πάρει ένα τηλέφωνο, χωρίς να πούμε ονόματα ή κάτι άλλο, θα ήμασταν υποχρεωμένοι, αν μας κάνει ένα τηλέφωνο, να μας πει τι ακριβώς συνέβη εκεί στο χωριό με αυτό το θέμα που συνελήφθησαν δύο άτομα για ασέλγεια σε 13χρονο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, να μας ενημερώσει, θα μας υποχρεώσει. Αν μας ακούει κάποιος, επαναλαμβάνω, από τη Θάσο και γνωρίζει το θέμα. Λοιπόν, μας πήρε μια κυρία, η οποία, πολλοί από εσάς δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει δικαίωμά σας είναι, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Αυτό που έχω να σας πω είναι μην κρατάτε τα στόματα κλειστά για οτιδήποτε υπάρχει καταγγελία. Δεν χρειάζεται να πούμε τα ονόματα, δεν χρειάζεται να πούμε τηλέφωνα. Μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα και να καταγγέλλετε το οτιδήποτε. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι, να προλάβουμε ένα κακό που ενδεχομένως θα ακολουθήσει, όπως μας πήρε η κυρία και μας είπε για το πώς θα την πατούσε με αυτούς τους επίδοξους απατεώνες. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μην διστάζετε να μας πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα.
82χρονο λοιπόν μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε το εξής. Είχε μια κοπέλα αλλοδαπή που καθάριζε στο σπίτι της και κάποια στιγμή χρειάστηκε να λείψει η συγκεκριμένη γυναίκα για ένα διάστημα και έβγαλε αντικλείδι, της έδωσε της κοπέλας όσο θα λείπει να πηγαίνει να καθαρίζει και τελικά αντί να πηγαίνει να καθαρίζει, της το έκανε καλοκαιρινό το σπίτι μαζί με έναν συνεργό που είχε. Της πήρανε 1.000 ευρώ, της πήρανε διάφορα ρούχα, της πήρανε το ένα, της πήρανε το άλλο. Και έτσι βρήκε τον δαίμονά της η γυναίκα. Τώρα... Ναι, πάμε σε ένα τηλέφωνο και μετά συνεχίζω. Παρακαλώ. Είπα σαν μια φορά σα πήρα τηλέφωνο και λέω ότι θέλω να μιλήσω αυτόν τον κύριο που μιλάει στην τηλεόραση. Αυτόν τον κύριο που μιλάει στην τηλεόραση? Ναι. Θέλετε να μιλήσετε μαζί του? Ναι. Ωραία. Το μικρό σας όνομα πώς είναι? Θεοδωρακάκη Δήμητρα. Κύρια Δήμητρά μου, πάμε λοιπόν να μιλήσετε με αυτόν τον κύριο. Σας ακούει? Ναι. Ναι. Μας ακούει? Ναι, κυρία Δήμητρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μπράβο σας πολύ που κάνετε την εκπομπή. Ναι. Θα σας πω, έχω ένα πρόβλημα με τη σύνταξή μου. Ναι. Χαμηλώστε, λοιπόν, κυρία Δήμητρα, ναι, κάντε μου μια, ναι, χάρη. Πάρτε το κομπιουτεράκι στα χέρια σας, χαμηλώστε τη φωνή της τηλεόρασής σας και να μας, ναι, ακούτε μόνο από το τηλέφωνο, από το ακουστικό. Εντάξει. Για χαμηλώστε τη. Χαμηλώσατε. Ναι. Πολύ ωραία. Για πάμε τώρα, κυρία Δήμητρα, για τη σύνταξή σας. Πείτε μου. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι 83 χρονών. Α, και εγώ νόμιζα 24, ναι, θα μου λέγατε. Λοιπόν, τι κάνω. Έκανα εγχείρηση. Από καρκίνο έχω 20 χρόνια. Ναι. Και παιδεύομαι με καρκίνο. Ναι. Τώρα πρόσφατα έκανα 4 φορές καρκίνο. Ναι. Είχα 900 ευρώ, από τα 900 με κατέβασαν στα 450. Από εκεί με δίνουν το ΕΚΑΣ, με έδωναν, με δίνουν τώρα το επικουρικό μαργά και με πίνουν στα 60. Από τα 60 τώρα που είπε αυτός βγήκε και θα μας έδωνε τα κατεστηρούμενα, όχι δεν με έδωσε, εμένα με έκοψε και όλα τώρα πάλι. Πήγα να πληρωθώ, πήγε ο γιος μου να πληρωθεί, φτάμε εγώ δεν μπορώ και βλέπω μαμά λέει σε έκοψαν πάλι. Καλά παιδί μου, γιατί λέω. Ξέρω εγώ με την αρρώστια λέω, με αυτά. Και δεν είναι έκανα τίποτα παράπονο λέω. Να πάρω το βιβλιάριο μου, να το πάω, πού να το πάω να το δείξω. Ό,τι πραγματικά. Τώρα έχω εγχείρηση που στην καβάλα έκανα εγχείρηση. 3 μήνες έχω, δεν μπορώ να σηκωθώ ακόμα καλά. Και να το δουν αυτοί λέω, κάτι να μην πούν. Κυρία Δήμητρα. Έχω το γιο μου άνεργος είναι. Και αυτός έκανε ανοιχτή καρδιά. Κυρία Δήμητρα. Και δύο βρίσματα. Κυρία Δήμητρα, τι να κάνω εγώ. Με ακούτε? Ακούω. Ωραία. Παίρνατε 900 ευρώ και κατέβηκε η σύνταξή σας στα 450, σωστά? Ναι. Ωραία. Τώρα 325 την έκανα. Τώρα πόσο, πήγα πόσο? 325. Στο τώρα τέλος, κυρία Δήμητρα, αντί να σας δίνουν, να τους δίνετε κιόλας. Ναι, πήγα να πληρωθώ και την έκανα 311. Εκτός που παίρνω το επικουρικό 120 ευρώ. Αυτά είναι. Βούληψα. Έδωσα με... Ναι, πήγε, ναι, την αγροτική μου σύνταξη. Ο άντρας μου δούληψε, πέθανε, έχει 20 χρόνια. Δυο συντάξεις που ούτε μία παίρνω τώρα. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Από πού μας τηλεφωνείτε? Εγώ από την Αλεξανδρούπολη σας τηλεφωνώ. Από την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Ναι. Τηλεφωνική σύνδεση Αλεξανδρούπολη, θέλω Μάκη. Να σας πω, κυρία Δήμητρα, εσείς τη σύνταξη που παίρνετε, από ποιο ταμείο την παίρνετε? Από το ΙΚΑ. Από το ΙΚΑ. Ναι. Δεν παίρνετε ένα πυρική? Όχι. Γιατί δουλέψατε την παίρνετε? Δούλεψα εγώ, παιδί μου, πολύ δούλεψα. Δούλεψα στη Γερμανία. Ωραία. 14 χρόνια. Από τη Γερμανία δεν παίρνετε κάποια σύνταξη? Τα αίσθημα τα πήραμε όμως. Όχι, όχι. Από τη Γερμανία, λέω, από τη Γερμανία. Δεν παίρνετε κάποια σύνταξη? Όχι, γιατί πήρα τα αίσθημα. Α, πήρα τα αίσθημα. Και... τα φέρατε, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, τώρα έχω 40 χρόνια που είμαι εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Που γύρισα πίσω, είχα ανάγκες. Τα παιδιά μου, τη μαμά μου και όλα.
Τώρα τι πρέπει να κάνω όμως. Πόσα χρόνια εργασίας έχετε, κυρία... Πόσα ένσημα έχετε, κυρία Δημητρά? Εγώ όσα είχα τα πήρα. Ύστερα δεν έχω. Τώρα στην Ελλάδα έκανα αγροτικιά. Δεν δούλευα. Στην Ελλάδα οι αγρότες πήρα σύνταξη. Ογά. Ναι. Παίρνετε από τον ογά κάτι? Από τον ογά μη δίνω 50 ευρώ. Πόσα? 50. Το μήνα, Αλεξανδρού Πολυμάκη. Ναι. Ναι. 50 ευρώ παίρνετε από τον ογά. Ναι. Και 311 παίρνετε από το... Από το ΙΧΑ που δουλέψατε? Ναι, πώς... όλα μαζί είναι 590 ευρώ. Ποιος παίρνει 550? Τρεις συντάξεις. Από το ΟΓΑ, από τον άντρα μου και από τα αγροτικά. Μισό λεπτό, κυρία Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα, με μπερδέψατε. Συνολικά, ναι, συνολικά, εσείς στα χέρια σας κάθε μήνα από όλα αυτά, πόσα λεφτά, ναι, παίρνετε? Τώρα παίρνω 590. Μάλιστα. Από τη, ναι, από τη σύνταξη χειρίας προφανώς, ε? Από είχα 900, έπαιρνα. Τώρα τα παίρνω αυτά. Κόψει ένας, κόψει, κόψει, μέχρι εδώ μη κατέβασα. Με τόσα αρρώστια που έχω. Να τους πάω τα βιβλιάρια μου, να τα δούνε πού και πού κάνουν οι χειρίσεις. Μία την έκανα στο Άγιο Λουκά, μία την έκανα στο Διαβαλκανικό, μία τώρα την κάνω στο αυτό. Τρεις μήνες έχω που έκανα. Μάλιστα. Πώς λέγεται, στην Κομωτινή. Τι ναι, να πω, πού να πάω να βρω το δίκαιο μου, τι είναι αυτό το πουθενά, πράγμα. Ούτε αναπηρική βρήκα. Πουθενά, κυρία Δήμητρα, πουθενά δεν μπορείτε να βρείτε το δίκαιο σας. Αυτά είναι αποφάσεις όλων αυτών που έγιναν τα μνημόνια, οι τρόικες, το ένα, το άλλο. Καταλάβατε, πουθενά. Ναι. Δεν μπορείτε τώρα να βρείτε το δίκαιο σας. Τώρα θα παίρνετε αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κυρία Δήμητρα. Ξέρω δεν σας ικανοποίησα, αλλά... Ρε Μάκη, γιατί δεν μου γράφεις την Αλεξανδρούπολη? Μάκη! Πού πήγε ο Μάκης, ρε παιδιά? Ναι, γιατί δεν μου γράφεις Αλεξανδρούπολη? Τηλέφωνο κοινή. Από πού είναι η σύνδεση? Στο βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνεχίσουμε το επόμενο βίντεο με την Καλαμίτσα. Για πάμε. Ήρθαμε στην Καλαμίτσα, κυρίες και κύριοι, και ήρθαμε στην Καλαμίτσα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Η πολύπαθη Καλαμίτσα που δυστυχώς δεν φαίνεται να φροντίζει κανείς για να καλυτερέψει αυτή η εικόνα της Καλαμίτσας, που είναι μία από τις ωραιότερες παραλίες που υπάρχει σε κάθε περιοχή, σε όλη τη χώρα, μέσα στην πόλη. Και όπως βλέπετε εδώ έχουν παραμείνει όλα αυτά που κάποτε ο επιχειρηματίας που είχε εδώ το ακριανό το μαγαζί, ο Ανδρέας Οχτενάς, έχει βάλει αυτές τις σωλήνες για να διοχετεύονται τα νερά μέσα στη θάλασσα, τα όμβρια ύδατα. Ο καιρός κάνει τα δικά του παιχνίδια, ανοίγει πότε αυλάκι από εδώ, πότε αυλάκι από εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα χάλι μαύρο. Οι σωλήνες έχουν παραμείνει θαμμένες εδώ. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, και μας πήραν τηλέφωνο και ήρθαμε εδώ για να το διαπιστώσουμε η διεισόμαση και να το καταγράψουμε στην κάμερα, είναι αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά σας. Εδώ λοιπόν έχουν σταματήσει τα όμβρια ύδατα. Λοιπόν, βλέπετε έρχονται μέσα από εκεί, από τους δύο αυτούς... αυτά τα κανάλια εδώ, τα πώς τα λένε τέλος πάντων, τα ρέματα. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Αυτό εδώ το στάσιμο νερό που υπάρχει εδώ πέρα τώρα, βρωμάει απέσια. Δεν μπορεί να διοχετευτεί στη θάλασσα, παραμένει στάσιμο, και ό,τι παραμένει στάσιμο καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται αυτή η χαβούζα εδώ που έχει δημιουργηθεί. Και δεν... ενδιαφέρεται κανείς να κάνει το παραμικρό εδώ πέρα, γιατί ξέρουμε ότι η κατάσταση της Καλαμίτσας λίγο πολύ είναι γνωστή, στο ότι ανήκει στην ΕΤΑΔ και η ΕΤΑΔ ανάθεμα αν λειτουργεί τέτοιο όργανο όπως είναι η ΕΤΑΔ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει δημιουργηθεί, σκουπίδι και κακό, όλα αυτά θα καταλήξουν και πάλι κάποια στιγμή στη θάλασσα. Κατά τα άλλα, το συγκεκριμένο μαγαζί
Έχει γίνει εδώ ένα φρούριο, θυμίζει περισσότερο τα χάου φυλακές παρά μαγαζί, με αγκαθωτά σύρματα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα έχει βάλει εδώ ο επιχειρηματίας που είχε αυτό το μαγαζί και συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα ο Ανδρέας Οχτενάς, ο οποίος κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν τελικά δικαιωθεί από τον Άριο Πάγο, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, ότι έχει προσφύγει μετά την καταδίκη του σε ισόβια. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα που ενδιαφέρει άλλους και όχι εμάς. Μέσα εδώ στο κατάστημα υπάρχουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, είναι γεμάτο δηλαδή με υλικά τα οποία ανήκανε και ανήκουν ενδεχομένως στο συγκεκριμένο επιχειρηματία, αλλά βλέπετε εδώ τι κατάσταση επικρατεί τριγύρω από τα ντουβάρια του καταστήματος. Είπαμε, παντού αγκαθωτά σύρματα, ούτε στην περιουσία που θα ήταν 100% δικιά σου δεν θα μπορούσε να κάνεις αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, βλέπουμε εδώ εικόνες τις οποίες καταγράφουμε και είπαμε ότι είναι γεμάτο με υλικά τα οποία βρίσκονται μέσα. Κατά τα άλλα, η παραλία είναι σε άσχημο χάλι. Κοιτάξτε εδώ τι πράγμα έχει μαζευτεί εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Βλέπετε, σιγά σιγά θα μπούμε στην άνοιξη, έτσι, νωρίς είναι ακόμα βέβαια, αλλά ο καιρός περνάει γρήγορα, ήδη μπήκαμε στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη και η κατάσταση είναι αυτή εδώ που βλέπετε, η απερίγραπτη βέβαια κατάσταση που βλέπετε εδώ στην Καλαμίτσα. Κατά τα άλλα, όμορφη Καλαμίτσα που γκρεμίζει μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα όμως, και απορώ ρε παιδιά, κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτή την παραλία. Έχουμε χύσει μελάνι και μελάνι για αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ και ρεπορτάζ, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σε αυτή την πολύπαθη παραλία. Εδώ κοιτάξτε, το χάλι, το μαύρο, που αν ήταν αυτή η παραλία σε άλλες χώρες, παράδεισος θα ήτανε. Εδώ μόνο παράδεισος δεν είναι. Για κόλαση, θα έλεγα ότι όπου να είναι πλησιάζει να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά για παράδεισο δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτή δυστυχώς είναι και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ στην Καλαμίτσα και ήρθαμε μετά από παράπονα των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν και εκεί στην παραλία της Καλαμίτσας. Έχει σταματήσει το νερό, έχει κλείσει την άμμο και δεν μπορεί να πάει προς τη θάλασσα για να μην υπάρχουν τα στάσιμα αυτά νερά. Και μετά από διαμαρτυρίες πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ, το δείξαμε, έχουμε ενημερώσει, ελπίζω να γίνει κάτι. Τώρα που διανύουμε αυτή την καλοκαιρία, γιατί άμα πιάσουν ξανά οι βροχές και τα αυτά, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ, σας περιμένω. Μάλιστα. Λοιπόν, στην υγειά σας μου βάλανε ένα ωραίο λικεράκι εδώ που έχουμε. Ζεσταίνει έτσι τα μέσα σου τώρα, ξέρετε, χωρίς θέρμανση είναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην υγειά σας, καλή χρονιά να έχουμε. Δεν πίνω, δεν θα μεθύσω για να τα κάνω κουλβάχτα εδώ μέσα. Αλλά είναι ωραίο, τραβιέται. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλο έχουμε. Θα πάμε στην οδό Ομονίας, εκεί που στρίβει για Λεωνάτου, απέναντι από την αστυνομία, λίγο πιο κάτω από την αστυνομία. Εκεί στη γωνία, στα Εσώρουχα, εκεί που υπάρχει το μαγαζί. Εκεί λοιπόν είχαν ξεκολλήσει 4 πλακάκια. Και μάλιστα ένα νεαρός με ένα μηχανάκι έπεσε και πήγε η υπηρεσία εκεί, η τεχνική υπηρεσία προφανώς, έβαλε 4 πλακάκια, τα τσιμεντάρισε, πάρτε το τηλέφωνο, τα τσιμεντάρισε και τράβηξε και μία ταινία από αυτές τις κόκκινες, ξέρετε το, έβαλε και μία κούτα πάνω στα πλακάκια χάρτινη για να μην πατάνε και οι πεζοί που περνάνε από εκεί, αλλά και τα αυτοκίνητα.
Πήγαμε εκεί να περάσαμε από εκεί εκείνη τη στιγμή. Όση ώρα ήμασταν εκεί, κάνα πεντάλεπτο, πέρασαν πάνω από 10 αυτοκίνητα τα οποία πατήσανε και πάνω στη χαρτινή κούτα και πάνω στα πλακάκια, τα ξεκολλήσανε και θέλουν ξανά μαλά από την αρχή. Ξέρετε, ορισμένες φορές είμαστε τόσο ανεκδίκητοι, ανεκδίκητο όμως, δηλαδή δεν υπάρχουμε, ρε παιδί μου. Ο άλλος τράβηξε την ταινία, η τεχνική υπηρεσία και την κούτα για να μην πατήσει. Αυτοί πηγαίνανε και πατούσαν πάνω στην κούτα και στα πλακάκια. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Τσέλιο, με ακούτε? Παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Ναι, ακούω. Θα ήθελα να σας πω για τους νομούς που ξέρω. Δράμα, Καβάλα, ναι. Ξάνθη. Ναι. Μάλλον χρειάζεται ένας μπέος. Ένας μπέος, Έτσι. Ναι. Ένας μπέος. Ναι. Και από ό,τι είδα προχθές το βίντεο που δείξατε, ναι. Εκεί τον παραδέχτηκα. Ναι. Λοιπόν. Βέβαια. Ξέρετε κάτι. Λοιπόν, ναι. Ξέρετε κάτι. Είπα και προχθές. Θα δείτε και αυτό τώρα που θα δούμε τώρα εδώ στην Ομονίας με Λεωνάτου. Δεν είμαστε, δηλαδή δεν παίζομαστε. Δεν υπάρχουμε, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα απίστευτο. Σωστά. Στην κοσμάρα μας, στη δουλειά μας να κάνουμε και από εκεί και πέρα. Δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει. Ξέρετε, το καλοκαίρι φιλοξενήθηκα σε ένα γνωστό μου σπίτι στο Βόλο. Ναι. Καταρχάς μην πεις τίποτα για τον Μπέο. Μπορεί να είναι, λέει, οτιδήποτε να είναι. Λάμα, όγιο, το ένα, το άλλο. Άμα πεις για τον Μπέο στο Βόλο θα σε σφάξουν, που λένε. Μα να πω δεν κάτι. Δεν τίποτα. Ο άνθρωπος τι κάνει. Προσπαθεί να βάλει σε μία τάξη Έτσι. Την πόλη. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο, ακριβώς. Μπράβο. Δηλαδή σταματάει το ανεξέλεγκτο. Την παρανομία. Το ό,τι θέλει ο καθένας. Βγήκε εκεί στον δρόμο με τους δημοτικούς αστυνομικούς και με την αστυνομία. Έτσι. Και ο άλλος λέει, δεν είναι ευγενικός. Μα είδατε εσείς κανένας να υπακούει με την ευγένεια και με το... έτσι μπράβο. Έλληνες είμαστε αυτό, ότι πολύ ευγένεια πειράζει. Δυστυχώς. Λοιπόν, και κάτι άλλο εκεί στο Βόλο. Ναι. Είναι μια μεγάλη οδός. Καλά, εκεί οι δρόμοι δεν είναι σαν κοιμάς εδώ. 1,5-2 χιλιόμετρα ευθείες. Ναι. Λοιπόν, κάπου μετά το 1,5 χιλιόμετρο, 500-600 μέτρα, χτίζει ένα υπόγειο, ένα πάρκινγκ μάλλον τετραόροφο, δύο όροφοι θα είναι υπόγειοι και δύο θα είναι από πάνω. Ναι. Επειδή όμως γίνεται αυτή η εργασία, έχει κάνει παρακαμπτήριο στο δρόμο. Ναι. Γιατί χρειάζεται δηλαδή ο δρόμος, ναι, ναι. Για να δουλέψουν οι αβαρέλες, το ένα το άλλο. Πολλά μαγαζιά από το σημείο που κόβει τον δρόμο έχουν πάθει υποστή βλάβη. Και έχει πει, αυτό με το είπαν οι βουλιώτες, ότι όσο διαρκεί το έργο αυτό, ώσπου να τελειώσει το πάρκινγκ, δεν θα πληρώνει τη δημοτικά τέλη. Σωστή. Τα μαγαζιά αυτά τα οποία έχουν σωστή κάνει. Σωστή απόφαση. Σωστή. Σωστή. Λοιπόν, δίκαιος. Πού να γίνουν αυτά, Άγγελε, εδώ σε εμάς. Με τίποτα. Με τίποτα. Έτσι. Τζάμπα μιλάμε, τζάμπα κάνουμε. Ναι. Γι' αυτό λέω, ας έρθει ένας να κάτσει ένα χρόνο σε αυτούς τους τρεις πόλεις, Σέρες, Ξάνθη, Δράμα, αυτές που ξέρω, ναι. Που έχω ζήσει. Να βάλει λίγο τάξη. Τελείως. Αλλιώς, ό,τι και να λέμε. Ευχαριστώ πολύ για την αυτά. Παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και μια και το αναφέρατε, Μάκη μου, πριν πάμε στη Λεωνάτου, λίγο έτσι να τους θυμίσουμε τους φίλους τηλεθεατές, τι εστί Μπέος και Βόλος. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ, εικόνα και ήχο. Και άσε μου και ανοιχτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο Βόλο έχει βγει το αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας, έχουν βγει οι μοτοσυκλέτες, έχει βγει ο Μπέος. Κοιτάξτε, ακούστε τι λέει. Και φοβερά μάτια. Κάνει και καμάκι. Ποιο είναι τώρα, 1,5 μέτρο πρέπει να είναι ελεύθερο για τα αμαία και για τον πολίτη. Αφού δεν τα δώσατε σε κάποιον και την πήρατε. Εγώ δεν τα πήρα για να σας τη δώσω. Δεν πειράζει. Εδώ θα έχετε δύο πλακάς και ελεύθερα. Θα κυκλοφοράει ο κόσμος. Δεν το πεζοδρόμιο δικό σας. Κι ας έχετε πάρει άδεια. Θα κάτσουμε όλοι να βοηθήσουμε την πόλη. Να αλλάξει όψη η πόλη. Εκεί έχετε πάλι, τι είναι εκεί πέρα. Ένα μουσαμά, ξύλα, τι είναι, ο πόλος δεν είναι αυτός. Θα γεμίσει η πόλη τώρα τουρίστες, αυτά τι βλέπει, αυτό το τζαζί μπακαλά. Φτιάχτε τα είπα, μη είστε επιχειρηματίες.
Σας ενδιαφέρει να προοδεύσει η πόλη. Άντε, μπράβο. Γράφτε τον αυτόν, γράφτε τον, φωνάζει από μακριά. Σου λέει τι δουλειά έχεις μέσα, στην πόλη αυτή τη στιγμή και ξεφορτώνεις. Η ώρα έχει πάει, ποιος ξέρει τι ώρα είναι. Λοιπόν, άσε λίγο τον ήχο. Μετά τις 10 απαγορεύεται και του λέει του Δημοτικού Αστυνομικού, γράφτε τον. Όχι αυτή η κατάσταση που θα δείτε τώρα σε λίγο στους δικούς μας πεζόδρομους που γίνεται τις, άντε να μην πω τι γίνεται, έτσι, και με τα μηχανάκια και με τις χρήματα αποστολές και με τα... Ρε, δεν υπάρχει, σας λέω, και να σας πω κάτι, το ότι είναι λίγο ανθυρόστομος ο Μπέος, αυτό δεν έχει να κάνει. Και είναι, ωραία. Το θέμα είναι αν γίνεται δουλειά. Και όσοι έχετε πάει στο Βόλο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, επί Μπέου, ο Βόλος έχει αλλάξει όψη. Ο Βόλος έχει αλλάξει όψη. Κατάλαβες. Σου λέει τι γυρεύεις εδώ μέσα, ολόκληρο φορτηγό. Δώσε την εικόνα, ρε Μάκη. Δώσε την εικόνα. Σου λέει ολόκληρο φορτηγό, τι γυρεύεις μέσα στην πόλη μετά τις 10. Θα ξεφορτώσεις μέχρι τις 10. Εδώ! Μπάτε, σκύλια, λέστε και αλιστικά μην δίνετε. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται και παρακάτω. Να δείτε τι γίνεται παρακάτω με ένα μανάβικο. Ο υπεύθυνος. Λοιπόν, εδώ, με την καρότσα. Είτε σας θα το φέρετε, θα τα βάλετε σε δύο ώρες να φύγει. Δεν χαλάσουμε την πόλη. Όμως πήρατε άδεια, δεν λέω όχι. Αλλά δεν θα είναι εδώ να μείνει μια εβδομάδα. Σας παρακαλώ πολύ, πάρτε το σήμερα και όταν ξαναγεννήσετε, θα φέρτε το. Δεν μείνει εδώ μόνιμα. Θα σας παίρνω στην ακτίνη, σας το λέω. Τα φορτηγά με τις επιχειρηματίες και τα μαγαζιά να συνεννοείστε πριν τις 10 να κάνετε τις δουλειές σας. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ στο μανάβικο τώρα. Προσέξτε εδώ. Έχω μικρόφωνο ανοιχτό. Προσέξτε να δείτε εδώ τώρα με το μανάβικο. Κοιτάξτε εδώ το μανάβικο. Έχει απλώσει εκεί την πραμάτια του και τι του λέει ο Μπέος. Εδώ. Γράψε και εδώ και απέναντι για κατάληψη του νοσοκομείου. Κάθε μέρα από εδώ από κάθε μέρα, τέρμα η ασυλία. Δεν χρειάζεται να δούμε άλλο. Δεν χρειάζεται να δούμε άλλο. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Τέρμα η ασυλία. Είδατε και το άλλο το καφέ εκεί. Είχε αφήσει μόλις μισό μέτρο από το πεζοδρόμιο με τα κολονάκια, τα σιδερένια. Του λέει, οικονομήσουμε. Δεν είναι έτσι, ρε. Για καθίστε καλά. Ρε Σημάκη. Πες μου κάτι, γιατί φαίνομαι τόσο κόκκινος. Ή εγώ το βλέπω έτσι. Μάκη! Αλήθεια. Εκεί στο πάνω το βλέπω σαν να κοκκίνησα, σαν Ινδιάνος Απάτσι έχω γίνει. Λοιπόν, μάλλον ιδέα μου θα είναι. Λοιπόν, λοιπόν. Τέλος πάντων, και πάμε λοιπόν εκεί που σας είπα Ομονίας και Λεωνάτου να δείτε. Πάμε λίγο να το δούμε. Λοιπόν. Ήρθαμε εδώ από τη Ομονία. Γιατί γελάω, θα καταλάβετε αμέσως γιατί γελάω. Λοιπόν, ήρθαμε στην οδό Ομονία και Λεωνάτου στη γωνία. Λοιπόν, εδώ είχαν ξεκολλήσει κάτι πλακάκια. Ήρθε λοιπόν ο Δήμος εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ, το βλέπετε. Εδώ. Ήρθε λοιπόν ο Δήμος, έβαλε εδώ τα πλακάκια, βάλανε τσιμεντάκι, βάλανε και αυτή την κόκκινη κορδέλα εδώ πέρα. Για να μην περνάνε οι οδηγοί, τέλος πάντων να μην πατάνε οι πεζοί. Λοιπόν, είμαστε εδώ περίπου 10 λεπτά. Έχουν πατήσει πάνω από 20 αυτοκίνητα, βλέπετε, και τα πλακάκια έχουν ξεκολλήσει και πάλι. Είναι ξεκολλημένα, μην το βλέπετε έτσι που είναι πατημένα, έχουν ξεκολλήσει και πάλι. Διότι παρότι ήταν αυτή εδώ η κορδέλα, παρότι ήταν αυτό το κουτί εδώ πέρα που βάλανε, πρόχειρα τέλος πάντων, οι άνθρωποι που κολλήσαν αυτά τα πλακάκια, αυτά εδώ. Λοιπόν, ρε οι αθεόφοβοι πατάνε πάνω στην κούτα, πάνω στο χάρτινο κουτί, και περνάνε από πάνω. Τι δεν καταλαβαίνετε εσείς, ρε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουμε. Εγώ θέλω να περάσει ένας ακόμα τώρα.
να το δείτε. Οι δισόμασοι δηλαδή τι ακριβώς κάνουν, πώς πατάνε δηλαδή πάνω στα... Το βλέπουν εκεί, σου λέει ένα κουτί, μια κόκκινη κορδέλα. Και έτσι τη βάλανε για παιχνίδι. Για να παίξουμε, δεν περνάς κυρία Μαρία, δεν περνάς. Ρε, είμαστε αθεόφοβοι σας λέω. Δεν περιμένω, πάω να φύγω γιατί έχω εκνευριστεί. Έχω εκνευριστεί και θέλω να ανεβούμε λίγο τη Λεωνάρδο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα σε αυτό το δρόμο. Ο οποίος έχει και αυτό στα δικά του προβλήματα, όπως έχουν και άλλοι δρόμοι βέβαια μέσα στην Καβάλα. Ξεκολλήσανε τα πλακάκια λοιπόν. Τα ξεκολλήσανε, πατήσανε πάνω και τα ξεκολλήσανε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο όμως ρε παιδί μου. Δηλαδή τι να πω, με ξεπερνάνε κάποια πράγματα. Δεν, κοίτα να δεις τώρα που θέλουμε να περάσει αυτό, κοίτα δεν περνάει. Τέλος πάντων. Εμείς το είδαμε, το διαπιστώσαμε με τα μάτια μας, τα είδαμε ξεκολλημένα τα πλακάκια. Πρέπει να ξαναπάει η υπηρεσία του Δήμου εκεί και να κολλήσει και πάλι τα συγκεκριμένα πλακάκια. Ανεβαίνουμε λοιπόν προς τα επάνω λίγο, να δούμε λίγο τι γίνεται και εδώ στις γειτονιές μέσα. Να δούμε εδώ. Μπήκαμε σε μια άλλη, μπήκαμε στην οδό Αντιγόνου. Αντιγόνου, που σημαίνει ότι μην φαντάζεστε ότι και εδώ, εδώ στις γειτονιές τα πράγματα είναι χειρότερα με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Αλλά θα μου πεις τώρα, εντάξει, εδώ είναι και η γειτονιά. Βέβαια, για οδόστρωμα δεν το συζητάμε. Μιλάμε για κατάσταση η οποία είναι τραγική, έτσι. Τραγική όμως. Πιο τραγική δεν γίνεται. Λοιπόν, το βλέπετε άλλωστε. Αδιάψευτος μάρτυρας η κάμερα. Παντού μπαλώματα, παντού τρύπες, παντού... καταραμένο αεροξόλ που έλεγε μία διαφήμιση. Ναι, πληρώνουμε. Ένα σωρό δημοτικά τέλη. Αλλά οι υπηρεσίες δυστυχώς είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν λοιπόν. Εκεί ήταν τα πλακάκια και σε εκείνο το σημείο που είδατε με τις κούτες και με τα αυτά, με τις κορδέλες, περνούσαν και πατούσαν πάνω στα φρεσκοτσιμεταρισμένα πλακάκια και τα ξεκόλλησαν τελείως και κουνιούνται και θέλουν ξανά μανά από την αρχή. Λοιπόν, τι να σας πω, δεν. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την διαμαρτυρία ενός κατοίκου από την οδό Εμιλιανού και Κωνσταντινουπόλεως, εκεί που μας λέει κάτι για τους κάδους αυτούς που αφαίρεσε η υπηρεσία καθαριότητος και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι ότι κακώς τους απέσυραν από εκεί, διότι επί 30 χρόνια μπαίνει το φορτηγό εκεί μέσα το πρημαντοφόρο. Τώρα ξαφνικά, γιατί τόση ευαισθησία ότι δεν μπαίνει το αυτοκίνητο και δεν χωράει και τους αφήσανε μόνο ένα κάδο. Για πάμε να ακούσουμε. Για πείτε μου τώρα τι πρόβλημα υπάρχει εδώ πέρα τώρα μια και τώρα. Πρόβλημα. Ναι. Όλοι οι από εκεί η γειτονιά, ναι, όλοι πάνε σε εκείνο τον κουβά. Ναι. Αυτός μπορεί να είναι άδειος. Ναι. Κανένας δεν έρχεται εδώ. Ναι. Και τα πετάνε τα σκουπίδια έξω, άμα ναι, γεμίσει. Ναι, αλλά Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά που ήταν η αργία Τετάρτη, ναι, είχαν πλημμυρίες απ' έξω ήταν τα σκουπίδια. Οι γάτες είχαν πάρτι. Ο αντιδήμαρχος είπε ότι δεν χωράει, λέει, το φορτηγό. Και όχι φορτηγό. 30 χρόνια, 40 χρόνια πώς χωρούσε. Παρκάρουν, λέει, οχήματα εκεί πέρα και δεν χωράει το. Υπάρχει δημοτική αστυνομία, υπάρχει και ελληνική αστυνομία. Ναι. Αν φωνάξουν τέτοιο, να πάρουν τα αυτοκίνητα. Επαρκεί τώρα αυτός ο ένας ο κάδος για όλα τα διαμερίσματα εκεί. Πού να επαρκεί. Μου είπε... Πρώτα ο κουβάς ήταν, πρέπει να είναι δίπλα εκεί πέρα στο πάρκι από παλιά. Ναι, εκεί στο αδιέξοδο. Όχι αδιέξοδο, εδώ, αριστερά. Α, εδώ στην πιλωτή. Στην πολυκατοικία που εκεί ήταν ακόμα ένας κάδος. Ναι. Μετά τον πήγανε στα σκαλάκια. Και από εκεί, και από εκεί τον πήρανε τελείως. Και έμεινε ένας κάδος εδώ πράσινος, εξυπηρετεί όλα αυτή την οικοδομή, τις οικοδομές. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις οικοδομές. Και ένας μετά είναι εδώ. Εδώ. Και μετά έρχονται οι άλλοι. Στη γωνία κάτω. Ναι. Μάλιστα. Αυτός μπορεί να είναι μισός. Εκείνο είναι γεμάτο. Ναι. Τώρα χειμώνας δεν πειράζει. Το καλοκαίρι. Πρόβλημα μεγάλο. Μάλιστα. Για να καταγράψουμε λίγο τον δρόμο εδώ πέρα που λένε ότι δεν χωράει. Να δούμε πώς είναι ακριβώς η κατάσταση εδώ πέρα. Βλέπω ότι ο δρόμος είναι αρκετά φαρδής βέβαια. Δεν νομίζω ότι δεν χωράει εδώ μέσα από ορματοφόρο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, το είδαμε και εμείς αυτό. Και σας είπα ότι έχουμε μπει και σε πιο στενούς δρόμους, όπως σε ένα θέμα που θα δείτε αργότερα, αν προλάβουμε, αν όχι, θα τα δούμε από Δευτέρα όλα τα άλλα, τα θέματα. Έχουμε δει, ας πούμε, σε πολύ στενό
δρομάκι, να υπάρχουν τρεις πράσινοι κάδοι. Εκεί μέσα δεν ξέρω πώς μπαίνει το αυτοκίνητο και παίρνει τους κάδους, τα απορρίμματα. Εκεί δεν ξέρω, μάλλον είναι δικαιολογημένη η διαμαρτυρία των κατοίκων. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δική μας απόφαση αυτό, αν θα πρέπει να ξαναμπούν οι κάδοι ή αν θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Θα πρέπει να βρεθεί πάντως μια λύση, γιατί συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαμυστικό διάλειμμα, θέλω να δούμε και αυτό το τελευταίο κομμάτι από τον Βόλο και τον Μπέο, με φωνή, χωρίς να μιλήσω καθόλου, μάκη μου λίγο, αν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δείτε συνοδεία δημοτικής αστυνομίας, αστυνομίας και τι γίνεται στο τελευταίο πέρασμα εκεί από όλη αυτή την ομάδα δημάρχου αστυνομίας και δημοτικής αστυνομίας. Τώρα τα λες εμένα, τα λες αυτά. Σε ποιο τα λες, στο δύναχο τα λες. Πώς τα λες εμένα. Όχι. Γιατί έχουμε δώσει 4.000 παραβάσεις εδώ πέρα και δεν βλέπω φως. Να συμμορφωθείτε, να φτιάξουμε την πόλη. Πάρτε αυτά από εκεί, πάρτε μέσα. Μέσα, νίκασέ το αυτό για αποθήκη. Τι θα τον κάνουμε τον Βόλο τώρα. Καταλάβατε. Και χρησιμοποιεί και φράσεις, καμιά φορά γίνεται λίγο ανθυρός, όμως εμείς δεν είμαστε μακάκες, όπως είπε και ξέρω εγώ, δεν είναι δικό σας το πεζοδρόμιο. Βάζει ο άλλος το σκαμπό εκεί να πιάσει αυτό, να φθεί ο πελάτης, να σταματήσει, να ψωνίσει ψαριά. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είπαμε και την άλλη φορά ότι απαγορεύεται διαροπάλου. Πώς το λένε, διαροπάλου. Ούτε σκαμπό στους δρόμους, ούτε γλάστρες, ούτε καρέκλες, ούτε σανίδια, ούτε καδρόνια, ούτε τίποτα. Τίποτα. Απαγορεύεται. 300 ευρώ πρόστιμο έχει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν δεν το καταλαβαίνετε, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, ο καθένας βάζει από την άλλη για να πιάσει ένα μέρος, να βάλει το αμάξι του ή να βάλει το αυτό του, να ξεφορτώσει, να κάνει, να ράνει. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Πρέπει να αλλάξουμε, να γίνουμε λίγο περισσότεροι Ευρωπαίοι. Τι να κάνουμε. Μόνο κατόνομα είμαστε. Τα είπαμε κι άλλες φορές. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα τελευταίο και επανερχόμαστε. Εκατοντάδες τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων σε δύο σημεία στο νομό μας. Στην AutoVision σας υποδεχόμαστε με συνέπεια και υπευθυνότητα, σε σύγχρονο, ανανεωμένο περιβάλλον, στους φιλόξενους χώρους αναμονής για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, AutoVision. Όλα υπό έλεγχο με το πιο σύγχρονο δίκτυο στην περιφέρεια. Μέλος του μεγαλύτερου δικτύου ιδιωτικών κταίων στην Ελλάδα. K&M Espresso Mini Market. Εκλεκτός καφές και όλα τα ροφήματα στο χέρι και όχι μόνο. Ένα οργανωμένο mini market όπου μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε μεγάλη ποικιλία και στις πιο συμφέρουσες τιμές, ακόμα και στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα. K&M Espresso Mini Market. Γαλλικής Δημοκρατίας 91 Καβάλα. Σας εξυπηρετούμε όπου και να είστε. Κέντρο θέρμανσης Puma Therm. Με προτεραιότητά μας την ποιότητα και την ασφάλεια, κατασκευάζουμε λέβητες που επιτυγχάνουν μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου. Επιλέξτε μέσα από μια ευρεία γκάμα με λέβητες ξύλου, πετρελαίου, αερίου, βιομάζας και πέλετ. Με ελκυστικές τιμές, υψηλή ποιότητα και μεγάλο βαθμό απόδοσης.
Προσφέρουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη και είμαστε δίπλα σας για τη συντήρησή τους. Κέντρο Θέρμανσης Puma Therm. Θα μας βρείτε στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας και στο www.pumatherm.gr. Puma Therm, το όνομα που εγγυάται την οικονομία. Όταν τα αγνά υλικά συναντούν την παράδοση, φτιάχνονται με τα χέρια από μάστορα τρίτης γενιάς σε ένα παραδοσιακό ξυλόφουρνο, τότε το αποτέλεσμα είναι πανέτο. Ένα ταξίδι στη γεύση με προορισμό την ποιότητα. Δεκάδες είδη ψωμιού, ακόμα και για διαβητικούς. Σας έχουν λείψει οι παραδοσιακές και αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς? Τώρα μπορείτε να τις βρείτε στο παραδοσιακό φούρνο πανέτο. Για ένα δυναμωτικό πρωινό, λαχταριστές τυρόπιτες, σπανακόπιτες, πισίες και τόσες άλλες πίτες και γεύσεις που σας φτιάχνουν τη μέρα και σας γεμίζουν ενέργεια. Η Μπουγάτσα Ανδρεάδη τώρα κοντά σας σε νέα διένθεση. Είναι εδώ για να καλύψει όλα τα γούστα και να σας αφήσει άναυδους με τις μοναδικές της νοστιμιές. Ελάτε τώρα στο νέο χώρο μας, Ερυθρού Σταυρού 12, δίπλα από το Γαλαξία. Για πετρέλαιο θέρμανσης επιλέξτε Revoil. Η καλύτερη ποιότητα, πάντα στην καλύτερη τιμή. Πιστή στο ραντεβού της, η Revoil είναι και πάλι δίπλα στον καταναλωτή, προσφέροντας ζεστασιά με την καλύτερη ποιότητα πετρελαίου θέρμανσης στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με το πρατήριο Revoil στην Καβάλα και δώστε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα. Το πετρέλαιο Eco Plus της Revoil είναι η πιο σύγχρονη, αξιόπιστη και οικονομική πρόταση θέρμανσης, γιατί εξασφαλίζει αύξηση της απόδοσης λόγω βελτιωμένης καύσης, εξοικονόμηση ενέργειας λόγω καθαρότητας του καυστήρα, εξοικονόμηση κόστους καθαρισμού και συντήρησης καυστήρα, λιγότερα καυσαέρια με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών ρήπων και μείωση του αφρισμού για καλύτερο έλεγχο κατά το γέμισμα της δεξαμενής. Revoil, πετρέλαιο θέρμανσης. Κάντε και εσείς την έξυπνη επιλογή. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μας έχει μείνει περίπου ένα 20 λεπτό, 15 λεπτά για να τελειώσουμε και για σήμερα τη ζωντανή εκπομπή αναλυτής που παρακολουθείτε κάθε μέρα 2.30 με 4.30 μέσα από τον σταθμό του ένα Channel. Είναι αυτό που λέμε, ότι ενημερώνουμε για τόσα πολλά πράγματα, για τόσα πολλά θέματα και παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, τραγικές καταστάσεις επαναλαμβάνονται με ένα δραματικό ρυθμό, θα έλεγα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, δεν μπορεί να μην κάποιοι άνθρωποι να μην είναι ενημερωμένοι, να μην ξέρουν ότι αυτό, ας πούμε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ή αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ή... Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Στη σημερινή εποχή πια, που υπάρχουν τόσα πολλά μέσα που μπορεί να ενημερωθεί κανείς, δεν νομίζω ότι η αφέλεια μόνο σκοτώνει, έτσι. Και έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή τώρα αυτή η τραγωδία που έγινε στο Μεταξουργείο, νεκροί από αναθυμιάσεις σόμπας, οι γονείς σε κατάσταση σοκ τα τρία παιδιά κτλ. Τώρα σόμπας, μπορεί να ήταν κανένα μαγκάλι, μην φανταστείτε, κανένα ανοιχτό και να βγαίνει μέσα το, οι αναθυμιάσεις να βγαίνανε και να έγινε. Δεν γίνεται τώρα δηλαδή οι άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, τον απαράδεκτο. Γιατί απαράδεκτος πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να μην ξέρουν δηλαδή ότι είναι επικίνδυνα κάποια πράγματα. Και καλά που δεν πήγαν και τα παιδιά μαζί, ας πούμε. Ίσως είχαν δυνατότερη κράση, ξέρω τι να πω. Λοιπόν, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ακόμη θέμα, το τι συμβαίνει καθημερινά σε ένα κομμάτι του πεζόδρομου εκεί μπροστά στην Τράπεζα Ελλάδος. Λίγο πολύ είναι γνωστή η εικόνα, απλά το επαναλαμβάνομαι. Μήπως, λέω, και αγγίξουμε καθόλου έτσι κάποιους αρμοδίους και σταματήσει αυτή η ανεξέλεκτη κατάσταση. Ποια? Πάμε να το δούμε. Σας λέγαμε για τα αυτοκίνητα των χρηματαποστολών στην Μεγάλο Αλεξάνδρου. Κάποια στιγμή που περάσαμε ήταν ένα. Τώρα όσο περνάει η ώρα έχει πάει μία παρά. Τα αυτοκίνητα έχουν γίνει τρία, με αναμένες τις μηχανές και το καυσαέριο να κάνει πάρτι όμως. Τρία, τι τρία, τέσσερα.
4 τα οχήματα των χρηματαποστολών. Έχει κλείσει όλος ο πεζόδρομος κυριολεκτικά σε ώρα αιχμής, παρακαλώ, εντάξει, εδώ τι γίνεται, σε ώρα αιχμής. 4 τα οχήματα, μηχανάκια με courier, μέσα από τον κόσμο, ένα μηχανάκι εκεί, ένα μηχανάκι παραπέρα και η κατάσταση θα με πατήσει, κυρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, παραλίγο, θα γινόταν σύγκρουση. Μαμάς με καρότσι, μηχανάκια τα βλέπετε εδώ, μέσα στο πεζόδρομο πόσα είναι. 1, 2, 3. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει, ρε παιδί μου, με τα μηχανάκια μέσα στους πεζόδρομους, ανάμεσα από τον κόσμο. Ξαναγυρίζουμε προς τα πίσω. Είναι ώρα αιχμής, όπως σας είπα. Η ώρα έχει πάει 1. Λοιπόν, και 4 αυτοκίνητα χρήματα αποστολών υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πεζόδρομο και περιμένουν να φορτώσουν, να ξεφορτώσουν. Ή χρήμα τελικά, ρε παιδί μου. 4 αυτοκίνητα τώρα με αναμένες μηχανές. Καταλαβαίνετε τι καυσαέριο βγαίνει από τα συγκεκριμένα οχήματα. Λοιπόν, εδώ, τι έχουμε εδώ. Α, κάτι έπεσε εδώ πέρα μέσα στο φρεάτιο, στον υπόνομο και η κυρία προσπαθεί να το πάρει με ένα ξύλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καφέ 18. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι ο κόσμος περπατάει ανάποδα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεξιά ανεβαίνουμε, δεξιά κατεβαίνουμε. Καταλαβατε. Λοιπόν. Και έρχεται πάνω σου και είσαι αναγκασμένος εσύ να πας να κάνεις παραπέρα για να περάσει ο άλλος, ας πούμε. Ή όταν βρέχει, βλέπεις ο άλλος κρατάει ομπρέλα και πάει κάτω από τις μαρκίζες. Και εσύ που δεν έχεις ομπρέλα, πού θα πας, ας πούμε, στη βροχή. Αφού κρατάς ομπρέλα, γιατί πας κάτω από την μαρκίζα. Επειδή έχουμε πάρα πολλές φορές πει ότι είμαστε, ρε παιδί μου, φοβεροί ως Έλληνες, έχουμε μια απίστευτη εφευρετικότητα. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, πού παρκάρει ο άλλος το αυτοκίνητό του. Ένα μεγάλο τζιπ άσπρο, προφανώς έχει πάει σε κάποια ταβέρνα. Σου λέει ποιος θα περάσει από εκεί, αφού είναι πάνω στον τοίχο, καταλάβατε, εδώ το παλιό δικαστήριο. Και ήρθε και το έβαλε λοιπόν επάνω στο πεζοδρόμιο, το κόλλησε εκεί στον τοίχο. Έτσι, μια χαρά λοιπόν ο μεγάλος, ο φίλος, και έβαλε εκεί το αυτοκίνητό του. Είμαστε φοβεροί, σας λέω. Βέβαια, εσύ για να περάσεις από εκεί έχεις μπροστά σου το φωτιστική κολόνα, έχεις το σήμα, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Τι το νοιάζει, έβαλε το αυτοκίνητό του εκεί, μια χαρά και όλα καλά. Είμαστε φοβεροί, σας ξαναλέω. Δεν υπάρχουμε ως Έλληνες, η παιδεία μας είναι στα τάρταρα όσον αφορά αυτό. Αυτό φανταστείτε να ήταν, λέει, σε κάποιο άλλο ξένο κράτος. Θα το είχαν σηκώσει μέσα σε 5 λεπτά και πολύ, λέω 5 λεπτά, με το γεραλό και θα το είχαν πάρει και θα το είχαν πάει εκεί που έπρεπε και θα έπεφτε το χοντρό το πρόστιμο. Ναι, είστε. Δεν μπορείτε να πείτε. Η βόλτα που σας κάνω στους δρόμους με τα θέματα που βρίσκουμε είναι τέλεια. Αυτή η καθημερινή τρέλα συμβαίνει όχι μόνο στη δική μας την πόλη, και σε άλλες πολλές και σε δημοτικά διαμερίσματα και. Εκτός βέβαια από αυτό που είδαμε προηγουμένως από τον Βόλο, που έχει βγει εκεί παγανιά ο Μπέος και δεν καταλαβαίνει τίποτα να πει και βάζει τα πράγματα σε μία τάξη. Λοιπόν, αλλά εδώ δεν. Αν δεν, ξέρετε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, αν δεν θελήσουμε κι εμείς να φτιάξουμε, να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, να μην δεχόμαστε κλήσεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ήρθαν κλήσεις, λέει, βεβαιωμένες μετά από 20 χρόνια. Άκουσον, μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, αν δεν βοηθήσουμε κι εμείς τον εαυτό μας, αν πληρώνουμε τζάμπα πρόστιμα και να βοηθάμε τον εαυτό μας και κατ' επέκταση να βοηθάμε και τους άλλους και όλα αυτά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αυτές τις εικόνες θα καταγράφουμε όπως τις καταγράφουμε κάθε φορά και αυτό θα γίνεται. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι η χώρα της γραφειοκρατίας, η χώρα του ότι τίποτα δεν αλλάζει. Κοιτάξτε με το κάπνισμα τι διαμαρτυρίες υπήρχαν στην αρχή. Το 90% και πλέον έχει συμμορφωθεί, σας πληροφορώ, με την απαγόρευση του καπνίσματος. Το 90% και πλέον. Άρα λοιπόν στην αρχή μπορεί να φανεί κάτι δύσκολο, αλλά σιγά σιγά όλα μα όλα ξεπερνιόνται. Όλα. Και γίνονται και διορθώνονται κτλ. Απλά δεν έχει μπει ακόμη
το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο σε όλους τους τομείς όπως πρέπει να μπει. Θέλετε να σας αποδείξω μία απίστευτη γραφειοκρατία που υπάρχει για ένα θέμα το οποίο φρονώ πως, όχι φρονώ, είμαι σίγουρος, ότι αν ήταν σε άλλη περιοχή, σε άλλη χώρα, μέσα σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο, θα είχε επιληθεί. Ποιο? Πάμε να το δούμε. Κυρίες και κύριοι, ήρθαμε εδώ στην διασταύρωση στα Φανάρια. Στα Φανάρια του πρώην νοσοκομείου της Καβάλας. Του πρώην νοσοκομείου της Καβάλας, έτσι, εδώ δηλαδή. Πάμε λίγο να το δούμε, εδώ. Okay. Εδώ λοιπόν κάποτε, όταν λειτουργούσε το νοσοκομείο, υπήρχε και αυτό εδώ το περίπτερο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια θα έλεγα, και έχει παραμείνει εδώ μια εστία η οποία δημιουργεί διάφορα προβλήματα στους εδώ κατοίκους της περιοχής και δημιουργεί διάφορα προβλήματα διότι, επαναλαμβάνω, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται μέσα. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται μέσα στο περίπτερο αυτό. Ωραία. Και πέστε μου εσείς το λόγο τώρα, γιατί πρέπει αυτό να είναι κατά αυτή την κατάσταση, μέσα στις ακαθαρισίες, κάποιες κουβέρτες, τα ράφια και όλα αυτά, και να μην φεύγει από αυτό το σημείο, να μην γκρεμιστεί δηλαδή, να μην εξαφανιστεί, να ανοίξει εδώ το πεζοδρόμιο, να φύγουν τα σκουπίδια, να φύγουν όλα αυτά που υπάρχουν εδώ πέρα. Τι κάναμε λοιπόν? Είπαμε τέλος πάντων να ρωτήσουμε ποιος θα γκρεμίσει αυτό το συγκεκριμένο περίπτερο, σε ποιον ανήκει, ρε αδερφέ. Λοιπόν, όταν το κάναμε αυτό, ξεκινήσαμε από το Δήμο, όπως ήταν φυσιολογικό. Ο Δήμος Καβάλας μας παρέπεψε στον οργανισμό Λιμένα Καβάλας. Επικοινωνήσαμε με τον οργανισμό Λιμένα Καβάλας και μας είπε ο πρώην πρόεδρος, ο κ. Μιλιάδης, ότι πράγματι, ανήκε κάποτε στον οργανισμό Λιμένα. Εδώ και ένα χρόνο όμως ανήκει στην κτηματική υπηρεσία Καβάλας. Επικοινωνήσαμε με την κτηματική υπηρεσία της Καβάλας και μας είπε ότι πάρτε μας σε μία εβδομάδα να σας απαντήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πράγματι, ψάξανε τα χαρτιά τους και βρήκανε ότι ναι, ανήκει στην κτηματική υπηρεσία Καβάλας. Λοιπόν, ενημερώσανε το Δήμο και ζήτησαν τη συμπαράσταση του Δήμου να το αποσύρουν από εδώ, από αυτό το σημείο το περίπτερο, να μην υπάρχει αυτή η βρωμιά εδώ και η εστία μολύνσεως κτλ. Από τότε που το κάναμε αυτό, έχουν περάσει 2 ολόκληροι μήνες. Κανείς δεν έχει φροντίσει να απομακρύνει το συγκεκριμένο περίπτερο από αυτό εδώ το σημείο. Ήρθαμε εδώ, καταγράφουμε αυτές τις εικόνες για να δείτε ότι πώς ακριβώς λειτουργούν οι υπηρεσίες σε αυτή τη χώρα, την ταλέπορη χώρα που δεν γίνεται τίποτα. Εδώ υπάρχει και ένα καρτοτηλέφωνο, αυτά που δείξαμε και τις προηγούμενες ημέρες, για να δούμε καταρχήν να το σηκώσουμε. Τι καλά, άμα το σηκώσει εδώ πρέπει να απολυμάνει στα χέρια σου. Φαίνεται να λειτουργεί, δηλαδή να έχει τα νουμεράκια του εδώ, τα ξέρω εγώ του. Για να δω. Ναι, βέβαια, του κάνει. Λοιπόν, αλλά τώρα εδώ, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να πάρει κάποιος τηλέφωνο από εδώ? Κανείς δεν παίρνει. Κανείς δεν φαίνεται. Άλλωστε από τη σκόνη δεν υπάρχει ούτε δαχτυλιά επάνω για να το έχει σηκώσει κάποιος και να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, και αυτή λοιπόν που λέτε είναι η κατάσταση εδώ με το συγκεκριμένο περίπτερο. Ελπίζω τώρα και μετά και από αυτή τη δημοσιοποίηση που κάνουμε, κάποιος να φιλοτιμηθεί και να δώσει μια κλωτσιά και να δώσει ένα τροχό εδώ, να αποσυρθεί αυτό το περίπτερο. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα μόνο εδώ? Ναι, γιατί διαμαρτύρεται εδώ η γειτονιά και λέει για ποιο λόγο να υπάρχει το συγκεκριμένο περίπτερο. Και μια και βρισκόμαστε εδώ, να σας δώσουμε έτσι και κάνα δυο εικόνες εδώ από την περιοχή, εδώ από τα βράχια του νοσοκομείου, που κάποιοι, αν θέλετε, παίρνουν και το μπάνιο τους το καλοκαίρι, και να σας δώσουμε και κάποιες μαγικές εικόνες αυτή την ώρα,
που βασιλεύει ο ήλιος, έτσι, κοιτάξτε εδώ τι όμορφες εικόνες, ρε παιδί μου. Εκεί απέναντι, ακριβώς εκεί που σας δείχνω τώρα, φαίνεται στο βάθος, δεν ξέρω αν το βλέπετε, το Άγιο Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς, απέναντι θάσος, έτσι, κάτι χρώματα τώρα, όσο θα πέφτει ο ήλιος, όσο θα καλύπτεται πίσω από, το, από τα βουνά τα τελευταία, θα γίνεται ακόμη πιο ωραία, τα χρώματα θα γίνονται ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, κάτσετε λίγο να κάνω και την, και την Παναγία, αλλά και τις καμάρες μας, έχουμε όμορφη πόλη, όπως και να το κάνεις. Ρε, όμορφη πόλη έχουμε, ανθρώπους δεν έχουμε για να τακτοποιούν κάποια ζητήματα, κάποια προβλήματα. Να άντε μια ακόμη εικόνα, έτσι να σας αποζημιώσω, με το ήλιο βασίλεμα εδώ ψηλά από την περιοχή του νοσοκομείου. Πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Περιμένω να με συνδέσετε, να με βγάλετε στον άρα. Δεν με βγάζετε, το κλείνω. Γεια σας. Όχι, αυτό με σας μιλάω. Ω, Παναγία μου. Οι αριβίλα αρχίσανε, Μάκη. Μάκη. Οι αριβίλα αρχίσανε. Η αριβίλα, ρε. Η ράδιο αριβίλα, ρε. Δεν αρχίσανε. Περιμένω, λέει, αν με βγάλετε στον αέρα. Δεν με βγάλετε, γεια σας. Μα μαζί μιλούσαμε τώρα. Γεια σας. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω απέτηση να ξέρουν όλοι τη διαδικασία που γίνεται για αυτό το θέμα. Ενώ πήγαμε να βγούμε, την ώρα που πήγαμε να βγούμε, μας έκλεισε το τηλέφωνο κυρίως. Ωραίες εικόνες, μην μου πείτε. Έτσι. Λοιπόν, το περίπτερο εδώ στο νοσοκομείο. Την Δευτέρα θα πάρουμε και την κτηματική υπηρεσία που έχουμε ένα τηλέφωνο εδώ, να μας απαντήσει γιατί δεν έχει αποσυρθεί ακόμα από το σημείο αυτό το συγκεκριμένο περίπτερο. Δούλευε ο άνθρωπος στην εφορία. Για δώσε αυτές τις εικόνες, Μάκη, λίγο μέχρι να πάρεις το τηλέφωνο. Δώσ' το. Αυτό εδώ, αυτό. Δούλευε ο άνθρωπος στην εφορία, δεν γράφει που ακριβώς ήταν. Μάκη! Εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι του ήρθε στο κεφάλι, ρε παιδιά. Από το ταβάνι, ξεκόλλησε όλο ο σουβάς και του ήρθε στο ταβάνι. Και, ο άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο. Νάτος. Α, τον έχει και. Α, ο άλλος ο συνάδελφος φαίνεται ότι τον τραβούσε βίντεο. Του ήρθε ο ουρανός φοντίλι που λένε. Ναι. Το εκάβινε προφανώς εκεί που προσπαθεί να τον συνεφέρει τον άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί δεν ακούγεται, Μακή. Τώρα το ξέρω. Ευτυχώς μου τα χτυπήματα από τα κομμάτια του σοβά ήταν μικρά. Χτύπησε λίγο στην πλάτη και στο πρόσωπό του και μεταφέρθηκε και αυτή την ώρα είναι στο νοσοκομείο. Είναι η δεύτερη φορά που πέφτει ο σοφάς στον ίδιο όροφο. Την πρώτη φορά έχει πέσει στις 5 Ιουλίου. Α, κρατήστε και ημερομηνίες και παρόλα αυτά μυαλό δεν βάλατε, Για τις περαιτέρω ενέργειες. Περιμένω στην πιο ευνοϊκή του περίπτωση. Την ώρα δεν έχουμε κάτι καινούργιο για να πάμε στιγμή, έχει θέμα... Κοίτα να δεις τι του ήρθε το ανθρώπου στο κεφάλι, ρε παιδιά, εδώ. Λίγο να τα ξαναδούμε τα κομμάτια. Τι του ήρθε στο κεφάλι, κοίτα. Του πήσε ο ουρανός στο κεφάλι, κυριολεκτικά. Εδώ, κοίτα, τι κομμάτι ξεκόλλησε. Ρε, τι γίνεται. Πού είναι, ρε, τα πολλά τα κομμάτια. Εδώ, στην αρχή ήτανε. Εδώ. Ταϊντε. Μάλιστα. Λοιπόν, του ήρθε ο ουρανός στο κεφάλι πραγματικά του ανθρώπου. Για να δούμε αυτό με τη σόμπα, πώς ακριβώς έγινε. Πιθανό απολυθμίας μέσα στο διαμέρισμα στο μεταξουργείο. Ναι. Τα θύματα είναι πακιστανικής καταγωγής, 55 ετών και 42. Πολλά χρόνια στην Ελλάδα με τα τρία παιδιά τους. Μάλιστα, σύμφωνα μετά το σταθμό, ένα ζευγάρι μέσα στην κρεβατοκάμαρα, μια σόμπα υγραερίου. Γι' αυτό εκτιμάται ότι ο θάνατος οφείλεται στη διαφυγή του αερίου. Α, μάλιστα, δεν ήταν από. Κατάλαβα. Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Δεν θα δούμε άλλα ρεπορτάζ, δεν προλαβαίνουμε. Ένας φίλος τελευταίος που θα μας έπαιρνε τηλέφωνο μας το έκλεισε στα μούτρα. Νομίζω ότι
Καλύψαμε σχεδόν όλα τα θέματα που είχαμε σε κρεμότητα. Από Δευτέρα βέβαια θα έχουμε ακόμη περισσότερα, γιατί μας δίνεται δυνατότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνουμε αρκετά θέματα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας την Δευτέρα το μεσημέρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε για αυτή την εβδομάδα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είμαστε κοντά σας. Από τις 2.30 μέχρι τις 4.30 με την εκπομπή Αναλυτής μέσα από το ένα Channel. Σας εύχομαι να περάσετε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ό,τι έμεινε από Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, όσο καλύτερα γίνεται. Ο καιρός θα είναι καλός. Να προσέχετε πάνω απ' όλα. Από όλα να προσέχετε. Από όλα. Από όλες τις κακατοπιές που λέμε και σας δείχνουμε καθημερινά. Και τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, ελπίζω και πάλι να συναντηθούμε εδώ στις 2.30. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.